Καλώς ήρθατε στο Ready Steady Coop, την αγαπημένη σας εκπομπή με τις δύο φανταστικές ομάδες. Τους κόκκινους και τους πράσινους, την ντομάτα και την πιπεριά. Λοιπόν, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, δύο σεφ διαγωνίζονται σε κάθε ομάδα. Ο πρώτος σεφ για σήμερα είναι ο αγαπημένος μας και πιο στιλάτος μάγειρας που υπάρχει στην Ελλάδα, Γιώργος Παπακώστας! Για μένα γιατί δεν ουρλιάζουμε. Ουρλιάξαμε. Λοιπόν, έχεις ακονίσει καρπίνι? Κόπηκα κιόλας. Πέρα στην κουζίνα σου, γιατί σε λίγο θα ανταγωνιστείς με την καταπληκτική, ανεπανάληπτη, συγκλονιστική Εύα Μοροχάρη. Όλα αυτά για μένα. Παιδιά, δεν πρέπει να φυγέστε πριν τον αγώνα. Τα έχουμε πει αυτά. Πρέπει να είστε αντίπαλοι, σωστοί. Πρέπει να μαλώνετε. Θα είμαστε αντίπαλοι μετά. Λοιπόν, και ας περάσουμε να παρουσιάσουμε σήμερα τους σούσεφ σας. Και ο πρώτος μας σούσεφ είναι ο Χρήστος Αντωνιάδης. Πες μου, σε παρακαλώ, ποια είναι η σχέση σου με την κουζίνα? Μέτρια. Έτσι και έτσι. Μου κάνει. Ωραίος, μονολεκτικός του the point. Άρα σου αρέσει όμως. Μου αρέσει, μου αρέσει. Σου αρέσει. Τι δουλειά κάνεις και τα λες έτσι κουράτα πράγματα? Πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού. Αυτά, ωραίος είσαι. Ωραία. Λοιπόν, αλλά σήμερα να σου πω ότι η διοικητή σου είναι εδώ πέρα ο κύριος δίπλα. Οπότε δεν σε πειράζει, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μας έχει φέρει. Να υπενθυμίσω όλους ότι κάθε φορά ο διαγωνιζόμενος φέρνει 5 υλικά και με αυτά τα 5 υλικά καλούνται να φτιάξουν συνταγές. Το πρώτο μας υλικό είναι. Έχω φέρει σπαράγγια. Και λευκά κιόλα. Λοιπόν, ωραίο υλικό και φρέσκα. Να σου πω ότι στην Ελλάδα γενικά τα λευκά σπαράγγια τα χρησιμοποιούμε μόνο σε κονσέρβα. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο να δείξουμε και πώς τα μαγειρεύουμε. Λοιπόν. Καρότο. Στα λαχανικά μας έχει πάει. Καρότα, σπαράγγια, πολύ ωραία. Το επόμενο. Φέρει λαβράκι. Έχει φέρει λαβράκι ΑΒ επιλογή, προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Και ένα ολόκληρο λαβράκι, αλλά πρέπει να το διευθύνσεις όπως εσύ θες. 20 λεπτά έχεις. Επόμενο. Αγκινάρες. Έχει φέρει αγκινάρες βαρβαστάθης, μαγειρεύονται εύκολα και απευθείας από την κατάπτυξη. Γιατί αν είχατε να καθαρίσετε και αγκινάρες, τότε θα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Επόμενο υλικό και τελευταίο μας. Είναι φράουλες. Φραουλίτσες. Εδώ να σε λέω. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα συνδυάσεις όλα μαζί. Αλλά άμα τα καταφέρεις, νομίζω ότι θα κερδίσω. Θα το δούμε. Το κοινό αποφασίζει, δεν αποφασίζει εσύ. Έχεις δύο λεπτά για να σκεφτείς και ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε την επόμενη διαγωνιζόμενη που είναι η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Κατά έναν περίεργο τρόπο, όταν έρχονται γυναίκες διαγωνιζόμενες και συναντούν την Εύα, πάντα νιώθουν πιο χαρούμενες, γιατί νομίζω ότι είναι καλύτερα γυναίκα με γυναίκα. Εννοείται, και τώρα από ό,τι βλέπω είμαστε άντρες με γυναίκες. Για να δούμε τι μας έχει φέρει. Πρώτο μας υλικό που φαίνεται και άλλωστε είναι το πράσο. Πράσο. Τέλεια. Μάλιστα. Μετά πάμε προσούτο. Προσούτο. Ενδιαφέρον υλικό. Ψήνεται, σερβίρεται και έτσι όπως είναι. Γενικά μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Επόμενο μας υλικό είναι. Σπανάκι. Σπανάκι σε φύλλα βαρβαστάθης. Δεν χρειάζεται καθάρισμα και πλύσιμο. Όπως είναι, τα χρησιμοποιείς. Μάλιστα. Επόμενο μας υλικό, είμαστε στα τρία. Κρέας χοιρινό. Μπριζόλα χοιρινή ΑΒ φρες, κρεατικά που θα απογειώσουν τη μαγειρική μας. Και τελευταίο μας υλικό είναι. Όλα. Τρία νεκταρίνια. Τα νεκταρίνια είναι από τα αγαπημένα μου φρούτα. Εύα μου. Κάνεις σύσκεψη. Και σε ένα λεπτάκι γυρνάω πίσω γιατί πρέπει να μου πείτε τι θα φτιάξετε. Πάω δίπλα να μου πει και τι θα φτιάξει. Είσαι επικίνδυνο. Όχι, όχι, εύκολο είναι σήμερα. Ωραία, για πες. Λοιπόν, πόσες συνταγές? Θέλω να κάνω 4. Ναι. Θα πας εκτός ασφαλούς σε 3. Λοιπόν, θα κάνουμε λαβράκι. Ναι. Πάνω σε πουρέ από αγκινάρα και πουρέ από καρότο. Θα κάνουμε σπαράγγια. Θα τα βράσουμε και θα τα σοτάρουμε και θα βάλω από πάνω ένα αυγό. Αυγό όπως σε. Ναι. Λοιπόν, και. Και θα κάνουμε και μια λεμονάδα με φράουλες. Ναι. Επειδή τώρα βλιστάει καλοκαίρι, έχει 35 βαθμούς έξω. Χαλάρα. Αρέσει πολύ. Ωραία, και είναι και έξυπνο τελικά το γλυκό που θεωρούμε όλοι ότι είναι γλυκό.
μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και το έδειξες μόλις. Τέλεια. Νομίζω πως σε 20 λεπτά μπορείς να τα καταφέρεις εκτός από τους πουρέδες. Θα το δούμε. Λοιπόν, σου άρεσε το μενού εκεί πέρα? Πάω από εκεί να φάω. Αλήθεια, τόσο πολύ σου άρεσε. Λοιπόν, εδώ πέρα τι θα φτιάξετε? Λοιπόν, θα κάνουμε ένα ορεκτικό με τα νεκταρίνια. Πόσα νεκταρίνια χρειάζεσαι? Έλα, αυτό είναι δικό σου. Ένα ντύπ σπανακιού. Ναι. Με γιαούρ. Και θα κάνουμε και φυσικά με το πράσο και το χοιρινό. Κάτι πολύ ελληνικό. Χοιρινό. Χοιρινή τηγανιά με πράσο, έτσι ωραίο τραγανό. Λεμονάτο. Ναι, και λίγο πορτοκαλάκι. Θα ήταν ωραίο να έχεις χρυσέλινα, αλλά δεν έχω. Δεν έχω. Δεν πειράζει όμως, γιατί να κάνεις κάτι πάρα πολύ ωραίο, θα βάλεις και το σπανάκι. Το προσούτο στην αρχή. Ναι, ναι, ένα, ορεκτικό. Δύο, να μετρήσω και τρία. Τρία ήταν. Τρία. Ένα, δύο, τρία, όντως. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στην διαφημίση. Έχετε 20 λεπτά! 20 λεπτά και οι δύο. Ο μεγάλος μας νικητής παίρνει ένα μίξερ από την Kenwood, ένα μίξερ που θα κρατήσει για μία ζωή και μία δωροπιταγή από τα ΑΒ Βασιλόπουλος. Και ο ηττημένος, αλλά όχι χαμένος, βέβαια θα πάρει 200 ευρουλάκια να πάει να αγοράσει ό,τι θέλει από τα ΑΒ Βασιλόπουλος. Οπότε, τώρα... Είναι σε υπερένταση και οι δύο ομάδες, δεν μπορώ να τους κρατήσω άλλους να κάθονται στις κουζίνες. Είναι έτοιμοι, έχουν πάρει φωτιά ήδη οργανώνονται και δεν έχουν πιάσει ακόμα μαχαίρι. Αυτό που θέλουν είναι να πιάσουν μαχαίρι. Αλλά μαχαίρι θα πιάσουν με το σύνθημά μου. Με το ready, steady, cool! Άρχισαν τα 20 λεπτά να μετράνε και εγώ έχω πολύ σημαντική δουλειά εδώ πέρα. Έχω να φάω το νεκταρίνι μου. Λοιπόν, εδώ θα το φασάκι. Πάω δίπλα, δεν πειράζει. Παπακώστα, με τι ξεκινάς, γιο? Ξεκινάω να βράζω τις αγκινάρες, επειδή είναι παγωμένες και θέλουν λίγο ώρα παραπάνω. Ναι. Θέλω να είναι και σωστές κατσαρόλες για να κάνουμε την Ολλανδέζ. Θα καθαρίσω το ψάρι για να είναι... Πάμε. Λεμόνια, στίβε λεμόνια και πρώτα τα σπαράγγια, μπράβο. Δεν σε πειράζει, το πίλερ είναι από κάτω σου. Αυτό δεν είναι από την τσέντα μου, οπότε δεν με νοιάζει. Λοιπόν, άρα ξεκινάς με τις αγκινάρες να κάνεις πουρέδες. Το ψάρι πώς θα το κάνεις ακριβώς? Το ψάρι θα το φιλετάρω και θα το κάνω σωτέ. Θα το σκίσω σε διατομές, θα βάλω λίγο αλάτι και θυμάρι για να το σωτάρω. Θέλω να γίνει crispy η πέτσα, άρα θέλω χαρτί για να το στεγνώσω. Λοιπόν, αυτό που λέει και ο Γιώργος είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ένα ψάρι ολόκληρο για να το ψήσουμε στο φούρνο χρειαζόμαστε τουλάχιστον 25 λεπτά και παραπάνω. Μπορεί να πάει και 30, μπορεί να πάει και 35. Άμα φιλετάρουμε και βγάλουμε μόνο φιλέτα, πόση ώρα θέλει, Γιώργο μου? Ούτε 6. Ούτε 6. Δυνατή φωτιά θέλω. Εγώ θα έλεγα 2 με 3 λεπτάκια. Είναι αρκετά. Εύα μου, πες μας πώς έχεις ξεκινήσει. Σοτάρω το σπανάκι για να φύγουν τα υγρά τα πολλά. Μετά θα το στύψω λίγο ακόμη. Ναι. Με μία σκελίτα σκόρδου θα το αρωματίσω τώρα με λίγο lime. Ναι. Για να πάρω λίγο τον... Θεωρείς ότι έκανε σωστά να ξεκινήσει πρώτα με το σπανάκι και το κρέας? Τώρα θα βάλω και το κρέας. Απλά θέλω να καθαρίσω λίγο την μπριζόλα μου. Α, θα βγάλεις μόνο το καρέ από μέσα. Ναι, ναι, ναι. Το λιπάκι δεν θα το βάλεις? Θα βάλω λίγο λιπάκι. Χωρίς λιπάκι το lime, τέλειο. Lime. Μυρίζει υπέροχα. Πέρα από ένα τηγανάκι, η Κατερίνα μου, είμαστε λοιπόν, μια χαρά εδώ. Η Κατερίνα τι δουλειά έχει να κάνει? Λοιπόν, η Κατερίνα, καταρχήν, σήμερα με τον διπλανό μας παίκτη, η Κατερίνα είναι αστυνομικός, ενώ ο δίπλα παίκτης είναι πλοίαρχος, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι, παράμε τους είμαστε πάρα πολύ ασφαλείς στην εκπομπή σήμερα. Ναι, ναι. Ωραία. Δεν ξέρω τι κάνεις σαν αστυνομικός, εδώ πέρα, για να κερδίσεις, πρέπει οπωσδήποτε να πείσεις το κοινό ότι είσαι πάρα πολύ ενεργή και αγαπάς αυτό που κάνεις. Πίστεψέ με ότι ό,τι συνταγή και να κάνεις δεν έχει σημασία. Ένα γιαούρτι, Κατερίνα. Ναι, ναι. Παπακουστά. Έλα, πες μου. Αν κλείσεις το ψυγείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα. Πού είχαμε μείνει εδώ πέρα, στο πράσο. Μπορώ να βοηθήσω σε κάτι, να κάνω κάτι εγώ? Όχι. Μπορώ να βοηθήσω λέγοντας. Θες να το νεκταρίνι που τα αγαπάς και πολύ σε 8 φέτες. Μπορώ να βοηθήσω λέγοντας ότι είσαι στα 15 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Αυτά σου έχουν μείνει. Οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να αρχίσει να παίρνει κάτι περισσότερο μορφή. Γιατί το μόνο που έχω δει εδώ πέρα είναι λίγο σπανάκι να σοτάρετε και τα 15 λεπτά. Μην ανησυχείς καθόλου. Δεν ξέρω αν είναι αρκετά. Πώς το θες το νεκταρίνι? Σε περίπου 8 φέτες.
Τι, σε δυσκόλεψε εσένα από εκεί. Το υπολογίζω πώς θα το κάνω. Α, okay. Έτσι δηλαδή, στη μέση. Μη με καταστρέψεις. Όχι, όχι. Σου έχω πιστοσύνη. Λοιπόν, εσείς κοιτάζετε εδώ πέρα και την εκτέλεση και την ιδέα, γιατί στο τέλος θα ψηφίσετε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ψηφίσετε το γενικό σύνολο της ομάδας. Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι αυτός που αγαπάει περισσότερο τη μαγειρική και αυτός που σέβεται περισσότερο τα πιάτα του πρέπει να νικήσει στο τέλος. Λοιπόν, τα 8 είπες, τα 8 θα σου δώσω. Ευχαριστώ. Εδώ. Και νομίζω ότι ήταν αρκετή βοήθεια που έδωσα. Πρέπει να πάω να βοηθήσω και δίπλα να πίνω στην άκρη. Είσαι φανταστικός, αγαπάμε πολύ. Αφού είναι και εδώ πέρα. Τέλεια. Θέλω να μου κάνεις αυτά, άμα μπορείς. Χρήστο μου. Okay, πολύ γρήγορα κάνε μου αυτά. Okay. Μπορώ να βοηθήσω σε κάτι. Στίβω λεμόνια και θα σου καθαρίσω τα σπράγγια, μου αρέσει. Τα έχω καθαρίσει τα σπράγγια. Τα καθαρίσει και τα έχουμε βάλει μέσα στο δραστήρα για να βάσουν πιο γρήγορα. Τι θέλει, δεν έκανε τίποτα. Καρότο. Λοιπόν, Θεό. Ναι, ο Γιώργο. Τα σπράγγια μέσα στο δραστήρα για να μην βράζει καινούργιο νερό. Οι αγκινάρες έχουν μπει να βράζουν. Οι αγκινάρες έχουν μπει και βράζουν ήδη. Βράζουνε. Βράζουνε. Όντως. Είναι στο τέρμα. Λοιπόν, είστε σε καλό σημείο να σου πω ότι έχεις άλλα 13 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Ναι, θα έχω λίγο χρόνο να φύγω τη λεμονάδα μου. Το ξέρεις, φίλε μου, Άκη, ότι έπρεπε να ξελεπιάσω το ψάρι. Γιατί ο κύριος Χρήστος. Αν μπορείς να καταφέρεις και να ξελεπιάσεις, ρε φίλε, σε 20 λεπτά. Εύκολα, έτοιμα θα σταλώ με φιλέτα. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, λαβράκι τέλος, φιλέτο έτοιμο. Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, πίστευα τουλάχιστον ότι θα έκανε καρπάτσιο με φράουλες ή ένα σεβίτσε. Γιατί είχε και φράουλες, είχε. Εγώ θα το έκανα. Αλλά δεν το έκανε. Δεν το έκανα. Βέβαια, μπορεί και να το κάνω. Αρκετό χρόνο για να μπορέσει να το κάνει τώρα. Έχω αρκετό σου χρόνο. Σου μένουν κάτι περισσότερο από 10 λεπτά. Είμαι πάρα πολύ χαρά. Αλλά όχι πολύ περισσότερο. Λοιπόν, εδώ πέρα, Εύα μου. Πώς πάνε τα πράγματα. Εσπερίδοειδή, έχω βάλει. Μουστάρδα ολική άνεση. Καταπληκτική σε περίπτωση που δεν την έχει δοκιμάσει. Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσει τη μαγειρική να βάλετε μια φορά μουστάρδα. Μουστάρδα κανονικά γίνεται από συναπόσπορο. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, την αλέσουμε και παίρνουμε τη μουστάρδα. Αυτό είναι ό,τι πιο ποιοτικό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πρέπει να το βάλετε στη μαγειρική σα. Λοιπόν, εδώ πέρα στο τηγάνι έχει ρίξει και το. Τα ροδάκινα. Νεκταρίνι. Συγγνώμη, ναι, τα νεκταρίνια. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι μαγειρεύουμε. Έχει δίκιο. Ναι, και θα τα σουτάρει. Σκέτα. Και. Λίγο μέλι. Ναι. Και θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία πράσινη σάλτσα με κόλιανδρο, βασιλικό. Ναι. Και θα τα τυλίξω το προσούτο. Τέλει. Και θα τα σερβίρω με λίγο. Σαν ένα πέστο, αλλά με πολλά μυρωδικά. Ακριβώς, πολλά μυρωδικά. Θα βάλεις κάποιο ξηρό καρπό μέσα. Δεν έχεις. Δεν έχω, θα ήθελα. Θα βάλεις κάποιο τυρί. Δεν έχω. Αλλά τι έχεις. Έχω όρεξη για μαγειρική και μυαλό. Μυαλό. Το πιο βασικό στη μαγειρική είναι αυτό. Δεν μαγειρεύουμε με τα χέρια, μαγειρεύουμε με το μυαλό μας και αυτό πρέπει να το θυμάστε. Λοιπόν, εδώ πίσω τι γίνεται. Τι σου πάνε να χτυπήσεις. Κόλιανδρο. Το κόλιανδρο για να είναι λίγο ψιλοκομμένο. Ωραία. Να είναι ολόκληρο. Ο κόλιανδρος μου αρέσει και μου αρέσει πάρα πολύ σε τέτοιες συνταγές. Αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει. Κάτσε και σε δάκι. Μέντα. Πες μου, ναι. Όχι. Όχι. Κάνω τόσο λάθος. Ναι. Μέντα. Μέντα. Έχεις βάλει μυρωδικά. Μέντα, κόλιανδρο. Θα βάλεις φαντάζομαι και λίγο τι άλλο. Λίγο βασιλικό. Βασιλικό. Α, καλά, αυτή θα είναι πολύ αρωματική. Ναι. Τι φανταστικό πράγμα που είναι τα μυρωδικά σου. Είναι ό,τι καλύτερο. Άμα έχεις μυρωδικά σε γύρω σου δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Και ελάχιστα υλικά. Κατερίνα, τι ανακατεύεις εκεί. Το σπανάκι με το κολιάνδρο και το... Σπανάκι, κολιάνδρο, τι άλλο. Γιαούρτι. Και αυτό εδώ θα συνοδεύσει τι. Μπορώ να δοκιμάσω. Α, δεν ξέρω αν έχει κάτι ακόμα. Όχι, δεν έχω βάλει. Θέλει αλάτι πιπέρι. Κολιάνδρο έχεις βάλει, αλατάκι, πιπέρι. Άμα θες χαρακτηριστική γεύση από κόλιανδρο, να σου πω ότι εγώ δεν το κατάλαβα. Τελικά. Ναι, θέλει και άλλο κόλιανδρο. Αλλά γενικά σαν ιδέα μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι σαν τζατζίκι με σπανάκι, κάτι καινούργιο, κάτι δροσερό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ελπίζω να σου βγει τελικά η συνταγή. Αγαπητέ Παπαγκώστα, ήρθα να συνεχίσω την πρωτοσαλάτα μου εδώ πέρα. Ναι. Και να σου πω ναι. Ότι το μαλλί είναι ατσαλάκωτο. Για ακόμα μία φορά, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά δεν βλέπω τίποτα να γίνεται. Λοιπόν, έχετε ακριβώς 10 λεπτά, φίλε μου. Πιστεύεις ότι προλαβαίνεις. Προλαβαίνουμε. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Ready Steady Cook που στα 10 λεπτά δεν έχω δει ούτε ένα πιάτο να στείνεται. Και νομίζω πως έχω αρχίσει να ανησυχώ. Αλλά ας ελπίσουμε να έχουμε μια καλή εξέλιξη και τελικά να στηθούν όλα τα πιάτα. Αγαπημένο μου κοινό, ξέρω ότι δεν έχετε τίποτα να δείτε για να αποφασίσετε. Αλλά κάθε φορά ρωτάμε, κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος,
Ποιος νομίζετε ότι θα νικήσετε? Έτσι λοιπόν και σήμερα θα σας ρωτήσω. Ποιος νομίζετε ότι θα νικήσει, η ντομάτα ή η πιπεριά? Νομίζω ότι είναι λίγο εισάξιο. Οι της ντομάτας λένε ντομάτα, οι της πιπεριάς λένε πιπεριά. Τελικά όμως το ποιος θα νικήσει κάθε φορά είναι διαφορετικό από αυτό που ακούγεται κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Γιατί στο τέλος ξαφνικά όλοι αλλάζουν γνώμη και δεν ξέρω γιατί. Είναι μήπως το πώς το πουλάνε οι συνεργάτες σας? Είναι το πώς τελικά το πουλάνε οι μάγειρες? Είναι το πώς τελικά βλέπουν τα πιάτα? Ή είναι τελικά το πώς βλέπουν τους χαρακτήρες που μαγειρεύουν? Δεν έχω καταλάβει με τίποτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ πέρα έχεις κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ναι. Από ένα ολόκληρο λαδάκι έχουμε πάρει δύο κομμάτια. Τώρα αυτά γιατί τα ψιλοκόβεις? Αυτό λέω να κάνω ένα σεβίτσε, γιατί μου το ζήτησες εσύ. Ωλαλα! Αυτομάτως αλλάξαν όλα, αγαπημένη μου Εύα, γιατί αποφάσισε ο φίλος μας από δίπλα να κάνει τέσσερα πιάτα αντί για τρία. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ. Το σεβίτσε, σε περίπτωση που αναρωτιέστε, είναι ουσιαστικά ένα ομό σλάς παύλα ψημένο ψάρι που ψήνεται μέσα στη μαρινάδα. Το μαγειρεύουμε, βάζουμε τη μαρινάδα, το αφήνουμε 1, 2, 3, 5 λεπτά αναλόγως με το πόσο επιθετική είναι η μαρινάδα, γιατί πρέπει να ψήσει το ψάρι ή αυτό που θέλουμε να κάνουμε σεβίτσε, και μετά πάμε και το σερβίρουμε. Ενώ το ταρτάρι είναι εντελώς ομή παρασκευή, όπου δεν ψήνεται με κάποια οξύτητα, το σεβίτσε ουσιαστικά είναι ψημένο και αλλάζει χρώμα και ψήνεται. Σε κάποιες χώρες θεωρείται το street food, όπως εμείς έχουμε την μπουγάτσα στη Θεσσαλονίκη και το πίτα γύρω στην υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω πως είναι πολύ προχώ να πας σε ένα μαγαζί και να πεις πιάσε ένα σεβίτσε για street food, κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Να πω ότι εγώ σαν Άκης, από ό,τι βλέπω, εκεί πέρα γίνονται περισσότερες δουλειές. Εδώ πέρα βλέπω δύο κατσαρόλες από πίσω να δουλεύουν πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί έχουν ρίξει μέσα σε βραστήρες τα σπαράγγια. Γενικά κάνουν δουλειές, αλλά σαν πιάτα δεν έχω δει τίποτα. Λίγο με το μακεράκι σου, Χριστό, άμα είναι έτοιμο το τέτοιο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε κάνει μια πολύ ωραία σάλτσα. Νομίζω ότι είναι αρκετά αραιή. Είναι αραιή, θα τη διορθώσω τώρα. Με λίγο μουστάρδα, με λίγο λαδάκι. Με λίγο λάδι. Λοιπόν, έχουμε 7 λεπτάκια, κυρίες και κύριοι. Μπορώ να πάρω ένα κομματάκι να δοκιμάσω? Φυσικά. Λοιπόν, με κάποιον τρόπο πρέπει να βοηθήσει να δέσει τη σάλτσα. Ναι, ναι, θα τη δέσω τώρα. Να σου πω πέρα ότι νιώθω τη μουστάρδα, νιώθω όλα τα αρώματα. Θα ήθελα λίγο περισσότερο, αλλά το πίπερο. Και στη σάλτσα σου θα ήθελα περισσότερο δέσιμο. Εδώ πέρα συνεχίζουμε με το σαλάτα μου. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Να σου πω ειλικρινά ότι έχω αρχίσει να ανησυχώ πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβει τελικά ο Τζόρτζ να ετοιμάσει όλα αυτά που έχει υποσχεθεί ότι θα φτιάξει. Είναι αρκετά και είναι δύσκολα σαν Παρασκευές. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον όταν ήμουν σε αυτήν την ομάδα προτιμούσα με τα καρότα και με τις αγκινάρες να κάνω μια κρύα σαλάτα, που το μόνο που θα χρειαστεί είναι να κόψω λεπτές φέτες και να σερβίρω, γιατί είναι κάτι πιο εύκολο στη χρήση, και να ασχοληθώ περισσότερο με τα λαβράκια και με το καρπάτσιο μου. Αυτός έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα με πουρέδες από εδώ, πουρέδες από εκεί, σπαράγγια από εκεί, λαβράκια από εκεί, καρπάτσια από εκεί, και γενικότερα όλες οι διαδικασίες που έχει διαλέξει θέλουν χρόνο και θέλουν χέρια. Και δεν έχει πάρα πολύ χρόνο. Ο χρόνος που έχει είναι μόλις 5,5 λεπτά. 5,5 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Πράσο βλέπω να κόβεται αυτή τη στιγμή, κάτι που δεν ξέρω πώς θα το κάνετε. Γιατί ένα πράσο χρειάζεται τουλάχιστον 3-4 λεπτά και στο τάρισμα για να μαλακώσει. Α, μια ευχάριστη έκπληξη, βλέπω κάτι μπρουσκετούλες πίσω. Δεν ξέρω πού θα τις χρησιμοποιήσουν. Και μια ευχάριστη έκπληξη το ότι βλέπω τελικά να στείνονται πιάτα σε αυτή την ομάδα, σε αντίθεση με την άλλη που δεν έχω δει ακόμα ούτε ένα πιάτο να στείνεται. Αλλά είμαι σίγουρος πως ο Παπακώστας στο τέλος κάτι θα κάνει. Κάνει τα μαγικά του. Ένα από τα τέσσερα θα το βγάλω, ε. Λοιπόν, η ώρα που έχεις Παπακώστα μπροστά σου είναι κάτι παραπάνω από 4 λεπτάκια. Okay. Εδώ πέρα τελειώσαμε το πιατάκι μας. Σχεδόν, δεν είναι ακόμη έτοιμο. Να πω μια ιδέα. Παρακαλώ. Το μόνο που θα ήθελα εκεί πέρα είναι
μπόλικη σαλάτα φρέσκων μυρωδικών. Ανακάτεψε κόριανδρο, βασιλικό, μέντα, δυόσμο, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, βάλα από κάτω και είναι ολοκληρωμένο. Αυτό θα έκανα εγώ. Αλλά τι θα κάνετε εσείς, είναι εντελώς διαφορετικό. Ειλικρινά σου λέω, έχω αρχίσει να αγχώνομαι πάρα πολύ. Μπορώ να βοηθήσω, μπορώ να ξεκινήσω να στείλω ένα πιάτο. Θέλεις να μου κάνεις, άμα θέλεις, την Ολλανδές που δεν θα βγάσω. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να το κάνω. Πάρε ένα κρόκο. Ο σωστός σου σεφ φαίνεται στην Ολλανδές. Αυτό λέει. Εγώ να σας πω ότι πραγματικά τώρα στη σχολή μας, όταν ξεκινήσαμε μαγειρική, από τα πρώτα μαθήματα που κάνουμε πάντα είναι να κάνεις Ολλανδές και Μπερνές. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με ένα ρεντουξιόν από εστραγγόν και λεμόνι και μπλα μπλα μπλα, μην σας μπερδεύω. Αλλά δεν υπήρξε ούτε ένας μαθητής στην τάξη που να μπορέσει να κάνει Ολλανδές. Και νομίζω ότι πολύ λίγοι μπορέσαν και στη διάρκεια της ζωής τους να κάνουν Ολλανδές. Γιατί αν και ακούγεται εύκολο, είναι πάρα πολύ τεχνικό. Ή θα μπορέσεις να τη φτιάξεις και θα βγει το πιο τέλειο πράγμα που έχεις δοκιμάσει σε σάλτσα στη ζωή σου ή θα βγει ομελέτα τηγανητή. Δεν έχει κάτι ενδιάμεσο. Ή θα πετύχει ή αν δεν πετύχει φαίνεται. Σε μόλις 3 λεπτάκια. Καβαγκώστα. Σου κάνω τη χάρη τότε. 3 λεπτά. Νομίζω θα κάνεις Ολλανδές ή όχι. Μάλλον δεν θα σου την κάνω τη χάρη. Δεν θα μου κάνεις τη χάρη. Σοφή επιλογή. Τώρα. Καλύτερα να μην κάνεις κάτι άμα δεν μπορέσεις να το παραδώσεις. Εδώ πέρα σουτάρουμε τα πράσα. Να σου πω ότι εγώ θα έβλεπα πολύ ωραία και μια σούπα με λίγο πουρέ και πράσο. Γιατί είναι η κλασική, κλασική σούπα που σερβίρεται στο εξωτερικό. Συμφωνώ πατάτα και πράσο. Και επειδή έχει το προσούτο, επειδή είναι ham, leek and potato, είναι κλασικό συνδυασμό. Έχει και το ham μέσα. Θα μπορούσε να βάλει crispy προσούτο από πάνω. Αυτό θα έκανα εγώ. Αλλά εσύ νομίζω ότι θα κάνεις τι. Θα κάνω αυτό που βλέπεις εδώ. Καλά, αυτή η σαλατούλα μας τελείωσε και είναι καταπληκτική. Λίγο πιπεράκι φρέσκο λίγο από πάνω. Λίγο πιπεράκι βέβαια. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να τη σταθεί κανείς. Κάτσε εδώ. Το απόλυτο ορεκτικό. Ειδικά άμα τα νεκταρίνια είναι φρέσκα και στην εποχή τους αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Η αντίληψη γλυκού αλμυρού μαζί με μπόλικα μυρωδικά μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό που θα προσθέσω εγώ είναι X-Line. Είτε Γιώργο. Έχετε ένα λεπτό μπροστά σας, Γιώργο. Ένα λεπτό νομίζω πως είναι λιγότερο από λίγο. Νομίζω είναι λιγότερο από αρκετό. Και τι θα έκανα. Μπορεί να έδινα την επιλογή σε κάποιον, ένα thank you, να βάλει λίγο παραπάνω λεμονάκι ή lime ή οξύτητα τελικά στο πιάτο του. Οπότε θα κόψω αυτά εδώ, θα τα αφήσω εδώ για να μορφύνει λίγο περισσότερο το πιάτο. Εδώ, ίσα ίσα. Και, ο Κώστα μου, τι μπορώ να κάνω σε εσένα. Σε μένα, άμα να ψηφίσω εγώ το ψάρι, άστο. Όχι, όχι. Σπάσε μου το αυγό. Πού το έχω βάλει το αυγό. Εδώ είναι. Μπράβο, σπάστο μου εδώ πέρα να κάνουμε ένα fried egg. Από πάνω. Ναι. Πολύ ωραίο και πολύ έξυπνο. Μπράβο. Πιπεράκι, αλατάκι και έχεις κάτι λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Οπότε ή ζορίζεσαι και σερβίρεις ή τελικά δεν βγαίνεις ακριβώς στο λόγο σου για αυτά που είπες ότι φτιάξεις. Το μπουρέ, φέρ' το μπουρέ, κάτω. Πιπεράκι, αλάτι. Ναι. Θα προλάβεις φίλε μου, θα προλάβεις! Έβα μου! Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε δίπλα! Είμαι σχεδόν έτοιμη! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, αυτό που! Εδώ! Πάντα σπαράγει, άλλο πιάτο! Θα σας πω ότι θα σας αφήσω χαριστικά 3 ακόμα δευτερόλεπτα. Και με το που περάσουν τα 3 δευτερόλεπτα, Γιώργο, ενώ με το που βάλεις τα αυγό και τελείωσε, μπράβο, αφήστε ό,τι βρίσκεται στα χέρια σας, αυτό ήταν. Δεν έχετε δικαίωμα να κουμπίσετε τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις αγαπημένες μας. Είπα να σταματήσετε και δύο. Γιατί το κάνετε αυτό, 20 λεπτά έχετε, δεν έχετε παραπάνω. Να σε έχεις να πάρει το πάθος. Γιατί. Γιατί. Ευτυχώς ήταν εισάξιο και για τους δυο σας. Σας έδωσα 5 δευτερόλεπτα. Θα τα πάρω πίσω άλλη φορά. Πάμε να δούμε διαφημίσεις και μόλις γυρίσουμε θα δοκιμάσουμε τις υπερπιατάρες μας. Γιατί πραγματικά τι έκανες 4. Όχι, είναι συνοδευτικά. Παναγία μου. Πάμε σε διαφημίσεις. Και ήρθε η στιγμή της δοκιμής. Να σας πω σε όλους ότι όσο άβολα νιώθετε αυτή τη στιγμή και θέλετε να δοκιμάσετε όλα τα πιάτα, το ίδιο άβολα νιώθω και εγώ, οπότε συμπάσχω. Θα πάμε πρώτα με τους κόκκινους και Χρήστο μου. Πώς νιώθεις που μαγείρεψες μαζί με τον Τζόρτζ. Τέλεια. Πολύ ωραία. Εμπειρία καλή. Τζόρτζ, τι πιάτα φτιάξαμε.
Λοιπόν, φτιάξαμε κλασικό πρωινό, γαλλικό, ιταλικό, αμερικανικό, το βρίσκεις παντού πλέον, με λευκά σπαράγια και αυγό, τηγανιτό αυγό, όχι ποσέ. Κάναμε τελευταία στιγμή per your request, ένα περουβιανό σεβίτσε από λαβράκι. Κάναμε ένα λαβράκι με δύο πουρέδες. Αγκινάρα και καρότο. Αγκινάρα και καρότο. Και κάναμε και μία λεμονάδα φράουλα. Ναι. Πιο πολύ την κάναμε για να την πιούμε εμείς, αλλά δεν προλάβαμε γιατί μας έχωσες. Καθόλου αλκοόλ έβαλες μέσα? Όχι, γιατί δεν έχει εδώ πέρα στην κουζίνα. Θα μπορούσαμε. Μπορούσα. Λοιπόν, Χρήστο μου, πάμε να δοκιμάσουμε πρώτα απ' όλα τα σπαράγγια. Λιώνει, βλέπω. Πολύ μαλακό το σπαράγγι, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο είναι και συγγεύσιμο, μου αρέσει πολύ το ψάρι. Πολύ ωραίο το ψάρι, ζουμερό. Πολύ ωραίο άρωμα. Θα έχει και τη γεύση αυτή σαν ούζο που έχει από το εστραγγόν. Έλα ρε. Το καταλαβαίνεις, όντως. Θηρίο. Ναι. Με άριστα το 10 πόσο δίνεις στον Τζόρτζ? 10. Έλα ρε. 10. Και πάμε στην ομάδα της πιπεριάς. Αγαπημένη μου Κατερίνα, πρώτα απ' όλα πώς είσαι, πες μου μετά από τη συνεργασία σου με την Εύα. Α, δεν το συζητάω, πέρασα υπέροχα. Θα γίνετε φίλες? Σίγουρα. Το ήδη να το έχουμε κανονίσει. Να στο blog της, να μου τα είπε, τη είπα, θα κάνουμε και ανταλλαγή τηλεφώνου. Πρώτα και εκείνο θα πάρω και τις συνταγές που φτιάξαμε. Μπράβο. Μόνο και μόνο από τη διαδικασία την όλη κατάλαβα ότι όλο αυτό το πράγμα είναι κάτι το ξεχωριστό από αυτό που μαγειρεύω κλασικά εγώ. Εννοείται. Νομίζω ότι αυτό πρέπει όλοι να το καταλάβουν, ότι δεν έχει σημασία το πιάτο, τα χέρια, τεχνικές και όλα αυτά. Σημασία έχει το πόσο αγαπάς και το πόσο σκέφτεσαι περί μαγειρικής. Πάμε να μάθουμε όμως τι πιάτα έχουμε φτιάξει. Λοιπόν, έχουμε ένα ντυπ σπανάκι σε μπρουσκέτα, μία χοιρινή τηγανιά με τραγανό πράσο. Και έχουμε και το προσούτο με τα νεκταρίνια, ένα πολύ ωραίο ορεκτικό με μία σάλτσα βέτα. Άρα, ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο ορεκτικά, το προσούτο και, και τις μπρουσκέτες. Σωστά. Και ένα κυρίως πιάτο που είναι το κλασικό πράσο χοιρινό που τρώμε στο σπίτι, αλλά δεν είναι κλασικό γιατί έχεις βάλει προσούτο, λεμόνι και βέβαια έχεις βάλει και τα νεκταρίνια. Συγχαρητήρια, εξαιρετική δουλειά, αλλά πάμε να δοκιμάσουμε σιγά σιγά. Αμάν με το μαχαιροπυρηνό μπρουσκέτο, παραγία μου, πιάστε να με το χέρι. Αυτό, αυτή είναι η θέλω να ρίξω διαγωγή, σε παρακαλώ πολύ. Ναι, και αυτό τώρα το πιάνεις με το χέρι. Εννοείται, κορίτσι. Μπράβο, το κορίτσι. Αυτό σου δίνει την αίσθηση του τζατζικιού, χωρίς να έχει το σκόρδο το οποίο να σε ενοχλήσει ή να σε πειράξει. Πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ ωραίο έχει γίνει το πράσο. Έχει πέσει και λίγο το μέλι μέσα, του έχει δώσει τη γλυκάδα που θέλει. Είναι τέλειο. Δεν ξέρω τι έκαναν σε εσάς. Εμένα κάποιος με έπεισε παραπάνω. Φυσικά δεν μπορώ να πάρω θέση, γιατί δεν ξέρω άμα θα έπρεπε. Εγώ σίγουρα με αυτά που άκουσα θα πήγαινα με ένα μενού. Το θέμα είναι τι θα κάνατε εσείς και με ποιο μενού θα πηγαίνατε. Οπότε, σας παρακαλώ πάρα μα πάρα πολύ να είστε αντικειμενικοί και να ψηφίσετε αυτόν που νομίζετε ότι αξίζει περισσότερο να νικήσει. Με το 1, 2, 3. Νικήτρια ομάδα στο σημερινό μας επεισόδιο είναι η ομάδα της... της πιπεριά. Έλα, έλα τα κορίτσια.
Κατερίνα μου, έχεις δύο δώρα. Το πρώτο σου δώρο, το μεγάλο μας δώρο, είναι μία κουζινομηχανή της Kenwood. Δες. Αλλά επειδή είμαστε σοβαρή επιχείρηση εδώ πέρα, δεν δίνουμε ένα δώρο, δίνουμε και δεύτερο, να κάνεις τα πρώτα σου ψώνια 100 ευρώ δώρο επιταγή από τα ΑΒ Βασιλοπούλου. Για τα πρώτα κλειτά! Φίλε μου, καράβι από τα ΑΒ Βασιλόπουλος δεν μπορείς να πάρεις, αλλά με 200 ευρώ είμαι σίγουρος πως θα πάρεις αρκετά πραγματάκια για να γυρίσεις πίσω. Και τώρα, οι δύο διαγωνιζόμενοι θα πάνε για λίγο στην άκρη να χαλαρώσουν και να κοιτάξουν τους τρεις σεφ που μαγειρεύουν, γιατί αμέσως τώρα ακολουθεί η συνταγή τσακπαμ. Λοιπόν, όλη την ώρα μου παραπονιέστε ότι φέρνω δύσκολα υλικά για το δεκάλεπτο, οπότε σήμερα σας έκανα τη ζωή εύκολη. Τα υλικά που έχω φέρει φτιάχνεται από μία έως 21 συνταγές, άμα θέλετε πραγματικά να μαγειρέψετε. Η συνταγή τσακπαμ ξεκινάει μόλις σας δείξω τα υλικά και μόλις αποφασίσετε τη συνταγή σας. Πρώτο υλικό που σας έχω φέρει είναι στα μαγκάθ. Πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο, γίνεται σαλάτα, γίνεται φαγητό, γίνεται ό,τι θέλετε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δεύτερο υλικό και αγαπημένο μου, πιπεριές ξύλι. Σήμερα θέλω να το πάμε spicy αυτό το πράγμα. Τρίτο μας υλικό είναι το απάκι. Το απάκι σερβίρεται και σκέτο. Τέταρτο μας υλικό, δεν σας τρολάρω, είναι μανιτάρια πορτομπέλο ΑΒ super fresh, φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα. Γιατί? Γιατί εκεί πέρα που θα σας έδινα κάτι να γεμίσετε, σας έδωσα έτοιμα τα πορτομπέλο που μπορείτε να τα γεμίσετε, μπορείτε να τα κόψετε, μπορείτε να κάνετε καρπάτσιο, μπορείτε να τα κάνετε ό,τι θέλετε. Και τελευταίο μας υλικό, που ουσιαστικά θα δώσει σώμα σε πολλά υπόλοιπα υλικά, φρέσκο τυρί μιβατό 9% Όλυμπος με λίγα λιπαρά. Και φυσικά αυτή τη μοναδική γεύση που θυμίζει σαν φετούλα. Αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι... Okay. Ναι. Δεν ζητάω να φτιάξετε 21 συνταγές. Ζητάω να φτιάξετε 1 έως 2 και πραγματικά να αποστομώσουμε σήμερα τους πάντες. Έχετε ένα λεπτάκι, νομίζω είναι αρκετό, για να σκεφτείτε τι θα φτιάξετε. Είμαι εδώ και περιμένω τις... Βασικά μπορεί να έρθω και πιο γρήγορα. Ναι, νομίζω ότι μπορείς να έρθεις. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάντα με τις κόκκινες, αλλά έχουμε μια κοπέλα. Ναι, εγώ δίνω την προτεραιότητά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Εύα μου. Θα κινηθούμε κριτικά. Ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε μια τηγανιά με μανιτάρια, όχι πάρα πολύ τηγάνι. Μια σαλάτα με πορτοκάλι και βινεγκρέτ, η οποία θα έχει έτσι την γεύση από το τσίλι και τον υβατό. Θα το κάνουμε ένα συνοδευτικό με λίγο σκόρδο και δυόσμο. Okay, άρα θα φτιάξουμε 1, 2 ή 3 πιάτα. 2,5. 2,5 πιάτα λοιπόν. Εσύ. Κάνουμε σε μην τρέψουμε, εντάξει. Όχι, όχι, είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ εύκολο. Γιατί τελειώνει το επεισόδιο, αν πηγαίνει. Έχει βγει στο ηθικό μου που έχασα τώρα από την αρχή. Όχι, όχι, μην το κάνει αυτό. Τώρα πρέπει να ανέβει, πρέπει να κάνει κάτι ωραίο. Όχι, όχι, έχω πέσει την κατάρρευση τώρα. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσω με. Επειδή είναι γυκωμένο μικρό, εγώ δεν θέλω να το ζεστάνω. Μ' αρέσει να το κάνω σαν καρπάτσιο. Τέλεια. Να το κόψω ψηλό, να το απλώσουμε στο πιάτο. Όπως το καρπάτσιο το σερβίρουν με αυτή την μαγιονέζα από πάνω, θα χρησιμοποιήσουμε τον υβατό και λίγο τσίλι για να δώσει ένα ωραίο, ουμφ, πολύ φρέσκο, ναι, από ένα πάνω, πιάτο. Μπράβο. Άρα και... ουσιαστικά εδώ πέρα δεν μαγειρεύουμε τίποτα. Πρωταγωνιστικά βάζουμε τελικά. Μπράβο, μπράβο, για να καταλάβεις τη γεύση και τις επιλογές που έχεις με τον υβατό. Στην άλλη τη σαλάτα, λέω πώς κάνουμε τη ζεστή σπανάκι τη σαλάτα. Ναι. Να κάνουμε το σαμναγκάθι, να σοτάρουμε μικρούς κύβους σαν το μπέικον λαρντών στο τηγάνι. Απλά δεν έχει λίπος, θέλει λαδάκι. Θα βάλει λαδάκι για να πάρει το άρωμα το λάδι και θα βάλουμε και λίγο μανιτάρι και μετά θα κάνουμε με τη γεύση που έχει βγάλει το απάκι να κάνουμε μια ζεστή βινεγκρέτ μέσα στο τηγάνι, ώστε να ζεστάνει το σαμναγκάθι και να είναι μια σαλάτα ζεστή. Τέλεια. Το γάντι δεν το φοράει γιατί... Είναι χειρούργος, το καταλαβαίνετε αυτό. Το κρατάει για λειτουργικούς λόγους, επειδή κόπηκε. Αλλά λοιπόν, μου αρέσουν και τα δύο. Και τα δύο τα άκουσα εύκολα και φτιάχνω σε 10 λεπτά. Οπότε, άμα σκεφτείτε και κάτι παραπάνω, μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά σίγουρα δεν αποφασίζω εγώ. Αυτή που προπό... σκέφτηκα άλλο ένα. Λοιπόν, εντάξει, εύκολο είναι. Εύκολο, εύκολο. Θα κάνουμε
κροστίνι με πορτομπέλο σωτέ από πάνω. Πολύ εύκολο. Τι είναι το κροστίνι, πρέπει να πεις. Είναι μια φρυγανισμένη φέτα ψωμί. Και από πάνω θα μπει σαλάτα από το ζεστό μανταρί. Τρία. Ναι. Και λίγο θα βάλουμε λίγο θυμάρι στο νιβατό για να μπει από πάνω μια κουταλιά. Πολύ ωραία. Εντάξει, ας πω κάτι. Ήθελα να χώσω τον Άκη γι' αυτό. Επειδή μου πρόσθεσε δύο καλά. Καλά, έτσι να νομίζεις. Οπότε, κοινό μου, αγαπητό κοινό μου, τους ακούτε. Δεν ξέρω αν νομίζετε ότι είναι μόνο λόγια, αλλά είναι και πράξεις. Άμα πιστεύετε περισσότερο στις πράξεις τους, ψηφίζετε αναλόγως την Εύα ή ψηφίζετε τον Γιώργο. Κόκκινο και ντομάτα για τον Γιώργο, πράσινο και πιπεριά για την Εύα. Παρακαλώ πάρα πολύ, σηκώστε τα ταμπελάκια σας. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάρεις το αίμα σου πίσω, Γιώργο, γιατί το κοινό αποφάσισε και νομίζω πως θα πάμε με τη δική σου εκδοχή. Οπότε ήρθε η ώρα να μας δώσεις αρμοδιότητες. Ωραία. Λοιπόν, εσύ θα κάνεις... Εμένα μου αρέσει αυτό που είπες για το καρπάτσιο, να το πάρω. Πάρτο. Ωραία. Θα ζητήσεις συνταγή όμως ή ξέρεις. Θα το κόψω πολύ λεπτό. Θέτες, θα το ζητήσω στο πιάτο, θα σου πω τι άλλο να κάνω και θα μου πεις. Εντάξει, οκ. Okay. Εσύ... Εγώ, πες μου. Κάνε τη σαλάτα τη ζεστή. Ωραία, εντάξει. Okay. Έχεις να πλύνεις και στα μπαγκάτια. Και να καθαρίσω λίγο. Ωραία. Και εσύ θα επιβλέπεις. Εγώ θα κάθομαι πίσω πίσω στον πάγκο και θα σας λέω τι να κάνετε. Είναι και όποιος το λάβει θα κάνει και τα μανιτάρια. Επόμενο. Εσύ πρέπει να κάνεις. Εσύ θα κάνεις τα μανιτάρια. Στα μαναγκάθι με τι είναι η σαλάτα, με. Η στα μαναγκάθι θα πάρει το μισό από σένα. Στο μισό. Okay. Τις άκρες που δεν μπορείς να κόψεις καλύτερα, οκ. Okay. Για να κάνουμε, να χρησιμοποιήσω μόνο τα υλικά. Ναι, ναι. Θα μπορέσω να κόψω και τις άκρες, φίλε Παπακώστα. Τι άλλο τις δώσω, δίνω κάτι άλλο. Λίγο πιπεριά, εγώ μπορώ να βάλω στη σαλάτα. Θα βάλεις πιπεριά μέσα στο τηγάνι για να πάρει άρωμα το βινεγκρέτσο. Τρία. Εγώ θέλω, ναι. Νιβατό. Είμαστε έτοιμοι. Και ready, steady, cook. 10 λεπτά. Λοιπόν, είναι πολύ πολύ σημαντικό όλοι όταν μαγειρεύετε στο σπίτι να καταλάβετε κάτι πολύ βασικό. Έχετε καθαρό το μυαλό σας και πρέπει να έχετε πάντα στο μυαλό σας το τι θέλετε να φτιάξετε. Άμα ξέρετε τι θέλετε να φτιάξετε, πάντα μα πάντα πετυχαίνει η συνταγή σας. Παπακώστα μου, έλα. Θες κάποιο συγκεκριμένο πιάτο ή παίρνω ό,τι θέλω εγώ. Λοιπόν, αυτό που άχρο πιάτο μεγάλο. Το καρπάτσιο το στείνω γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω λεπτές φέτες. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Και μετά να μην φέρει το πάτο. Εσύ να τη φέρει να τη βάλουμε ή να τη φτιάξω εγώ. Τη σάλτσα θα την κάνει εσύ. Άμα προλάβω, την κάνω και εγώ για σένα. Ένα μπλεντεράκι είναι, βάλε λίγο από τον υβατό, βάλε λίγο θυμάρι, λίγο γάλα για να αραιώσει. Οκ, και μετά τη χύνουμε από πάνω. Και λεμόνι, χυμό λεμόνι. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε στο καρπάτσιο είναι να κόψουμε πολύ λεπτές φέτες από το απάκι. Το απάκι από μόνο του είναι τόσο δυνατό σε γεύση, οπότε δεν πρέπει να το αφήσουμε χοντρά-χοντρά κομμάτια. Βέβαια, όποιος είναι παραγωγός, σίγουρα τρώει με τους τόνους και δεν τον πειράζει να τρώει σε μεγάλες ποσότητες, αλλά να ξέρετε ότι γενικά πρέπει με αυτά τα δύο κομματάκια που βρίσκονται εδώ πέρα να στήσει όλο το πιάτο. Και αυτή είναι η μαγεία και αυτή είναι η μαγιά. Δείχνεις ότι βάζεις ποσότητα, γεμίζει το μάτι, γεμίζει το στομάχι, αλλά ουσιαστικά αυτό που κάνεις είναι να κόψεις πολύ λεπτές φλούδες στο απάκι. Καλά το κάνω, Εύα μου. Συμφωνώ απόλυτα για το λεπτές φλούδες στο απάκι. Εσύ με τι ασχολείσαι? Εγώ εδώ τώρα θα φτιάξω τη σαλάτα, τη ζεστή σαλάτα. Εσύ με τι ασχολείσαι, ρε Γιώργο? Εννοείς σήμερα ή γενικά στη ζωή μου? Γενικά στη ζωή σου. Εγώ... Μην μου πεις οικιακά, δεν θα το πιστέψω. Τι? Οικιακά δεν θα το πιστέψω. Όχι, όχι. Λοιπόν, το σπίτι με βλέπει μόνο όταν ταΐζει τα σκυλιά. Έχω τα Burger Joint, το οποίο σημαίνει ότι είμαι όλη την ημέρα γλυφάδα ψυχικό, μέσα στις κουζίνες, έξω από τις κουζίνες, καινούργιους καταλόγους, τέτοια πράγματα. Αυτό είναι η ζωή σου, ρε φίλε, τι να κάνεις. Δεν το λες με παράπονο. Δεν σου είπα ότι δεν μ' αρέσει. Το λες με ευχαρίστηση. Τώρα, ναι, ναι, και τώρα μάλιστα ετοιμάσω και ένα καινούργιο project. Να αναβιώσουμε το Casa di Pasta που ήταν το μαγαζί του πατέρα μου που μεγάλωσα μέσα σε αυτό. Λοιπόν, Εύα μου. Άκη μου. Πες μου ειλικρινά. Σε μια κουζίνα θα προτιμούσε να έχεις μόνο γυναίκες ή μόνο άντρες? Μπέσα. Καταρχήν καήκα από την πιπεριά, έχω να σου πω. Ωραία. Και τα δύο. Αλήθεια. Ναι. Λατρεύω
τους άντρες στην κουζίνα τους θεωρώ πολύ δημιουργικούς, καλύτερους από τις γυναίκες. Ναι. Πιστεύω ότι οι γυναίκες είναι πιο συναισθηματικές, παρασύρονται πιο εύκολα, ενώ οι άντρες είναι πιο to the point. Γιώργο, έλα να πάρεις και σε μια τζούρα από την πιπεριά. Γιατί είναι ωραία. Μπορώ να έχω το μαχαίρι μου, πάει ο κλέφτρας. Παρακαλώ, μου επιτρέπεις να βάλω λίγο πορτοκάλι στη σαλάτα. Πορτοκάλι. Ναι, φιλέτα. Για να περάσει η δικιά σου ταγή. Όχι, όχι, δικιά σου θα είναι. Είναι by chef Παπακώστα στο όλο μενού σήμερα. Εσύ τι κάνεις, γιατί όλη την ώρα φωνάζεις, αλλά δεν ξέρω αν πραγματικά δουλεύεις. Τι δεν έχεις χρόνο να με κοιτάξεις. Όχι. Α, βουάλα. Καυτερά το έχεις δύο. Να το κάνω πολύ καυτερό ή λίγο καυτερό. Για τον κόπο μου. Θέλεις να μου πεις τι θες να βάλω στην βινεγκρέ. Ναι, θα βάλεις τη ζών για να κάψει λίγο, να ταιριάξει και με τη... Τι σάλτσα. Λοιπόν, πάρε λίγο από τον υβατό, σε ένα μπολάκι, εδώ, και με το σύρμα. Αρέωσε το με λίγο. Τι το θέλετε το ψήλι να μας κάνετε. Λοιπόν, λίγο γαλατάκι. Μπράβο. Σωστά τα ρεώνω. Ναι. Και τι ρίχνω άλλο. Χυμό λεμόνι. Περίμενα να σου κάνω ένα εγώ τώρα από πάνω. Έλα. Έχουμε 4,5 λεπτά, παιδιά. Να το υπενθυμίσω, να μην ξεχνιόμαστε. Ρίξτε χυμό λεμόνι. Προσοχή με το λεμόνι γενικά στα τυριά. Υπάρχει περίπτωση να σας κόψει το μείγμα εφόσον είναι καθαρό το τυρί. Αλλά άμα είναι μείγμα τυριών δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Άρα βάλαμε λεμόνι. Εδώ πέρα μου είχες πει και κάτι για τσίλι πριν, άμα θυμάμαι. Ναι. Σωστά. Ναι. Γιώργο, παρακαλώ. Μου επαναλαμβάνεις λίγο τη ζεστή βινεγκρέτ, σε παρακαλώ. Να σου επαναλάβω τη βινεγκρέτ. Θέλεις αρκετό λάδι, βάλε και λίγο βούτυρο στο τηγάνι, μην το σκουπίζεις. Είναι πάρα μέσα... πολύ καυτερό, πίστεψέ με. Ωραία, βάλε απάκι, τηγάνι σέτο σε λίγο λάδι, οκ. Λοιπόν, εγώ φίλε μου, επειδή... για να βγάλει τη γεύση, εγώ είμαι έτοιμος, Εύα, εσένα περιμένουμε. Όλοι εμένα. Επειδή μου δίνεις ωραίες εντολές, αυτό που θα κάνω είναι να ρίξω λίγο από τη σάλτσα μας πάνω, εδώ. Ίσα ίσα να υπάρχει, μην ξεχάσετε ότι πρέπει να αναδεικνύουμε τις γεύσεις και όχι να τις καλύπτουμε. Λίγο σαλτσούλα, σωστά, πέφτουμε. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγο τσίλι από πάνω εδώ και μαζί με τα σπόρια, μας αρέσει να είναι καυτερό, εδώ όπως το βλέπετε. Ναι. Οχ, ναι. Λίγο δυόσμο να βάλω που μου αρέσει. Ναι, ναι. Ναι, ψιλοκομμένο, να πολύ ψιλοκομμένο. Και... Μάλιστα, λίγο δυόσμο ψιλοκομμένο. Τι άλλο θες να σου βάλω. Και έχουμε μόλις 3 λεπτά, Παπακώστα, 3 λεπτά. Μουστάρδα μου είπες. Μουστάρδα. Πες μου. Μουστάρδα για να δέσει, ναι, ναι. Οκ. Okay. Τρία λεπτάκια. Άλλο. Και άλλο λάδι για να κάνεις μινεγκρέ. Ουσιαστικά έτσι όπως το κάναμε, χωρίσαμε 3 πιάτα, ένα ο καθένας. Λοιπόν, και ο δυο μας από πάνω. Εδώ. Ωραίο πιάτο. Λαδάκι, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, κάτι. Όχι, μόνο λάδι, ένα πέρασμα για να γεννήσει το πιάτο. Έχουμε 2,5 λεπτά και νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να στείλουμε πιάτα. Εγώ έχω στήσει το δικό μου και εγώ έχω στήσει... τώρα να βοηθήσω εσάς. Τι να βοηθήσεις ρε φίλε, μόλις στήσαμε και εμείς τα δικά μας. Εσύ έκανες ψωμί με μανιτάρια. Εμείς κάναμε δουλίτσα εδώ πέρα. Έτοιμη σαλάτα. Τέτοιος είσαι. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να ρίχνω λίγα φιλαράκια στο τέλος εγώ, άσχετα που δεν αρέσει το Παπακώστα. Πορτοκάλι δεν βάζω πάνω τίποτα τέτοιο. Όχι. Αυτό θες να σερβίρω. Αυτό θέλω να σερβίρεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να σας χαρίσουμε και ένα λεπτό και 15 δευτερόλεπτα γιατί μόλις τελειώσαμε και τα τρία με τα πιάτα. Λοιπόν, νομίζω ότι όντως το κοινό αποφάσισε σωστά να πάμε με τις συνταγές του Γιώργου γιατί σε μόλις 8,5 λεπτά καταφέραμε να φτιάξουμε 3 υπέροχα πιάτα, σαλάτα, ένα πολύ ωραίο καρπάτσιο, μια πολύ ωραία μπρουσκέτα. Σίγουρα δεν σερβίρονται κυρίως πιάτα, είναι περισσότερο για ουζάκι ή ορεκτικό. Αλλά σημασία έχει ότι ολοκληρώσαμε 3 ολόκληρα πιάτα. Good job. Give me 5. Μπράβο. Λοιπόν. Και μας έμεινε και 1,5 λεπτό για να φτιάξουμε την υπέροχη λεμονάδα που σέρβιρε πριν ο Γιώργος και τελικά δεν τη δοκιμάσαμε. Όχι, εντάξει, λοιπόν. Σε περίπτωση που σας άρεσε αυτό που είδατε, αυτό που ζούμε ως τώρα, μην ξεχνάτε να δηλώσετε συμμετοχή. Από κάτω. Όλα τα στοιχεία ή να έρθετε σαν κοινό ή να έρθετε σαν συμμετέχοντες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην έχετε κανέναν ενδιασμό.
πιάτα σε 10 λεπτά από 3 ειδικούς της κουζίνας. Εντάξει, ούτε καν 10, 8,5, οπότε κάναμε πολύ καλή δουλειά. Νομίζω πως κάποια στιγμή πρέπει να διαγωνιστούμε όλοι μεταξύ μας. Αυτό. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι. Και πατάτα στη μέση. Ναι, ντομάτα, πατάτα, πιπεριά. Θα γίνει η καταπληκτική συνταγή, θα κάνουμε και μιστά. Τώρα είστε στην ευχάριστη θέση να κρίνετε εσείς εμάς, γιατί μαγειρέψαμε. Βέβαια δεν ήταν υπέρ μας ο χρόνος, αλλά ήταν υπέρ τα υλικά γιατί είχαμε πολύ ωραία υλικά. Μαχαίρι πιρούνι, θα μας πείτε πραγματικά τη γνώμη σας. Αλλά πριν το δοκιμάσετε, να μας πείτε το μενού ο σεφ, γιατί πρέπει να μας περιγράψετε το τι έχουμε φτιάξει. Έχουμε φτιάξει τρία πιάτα, τα οποία είναι και τα τρία ορεκτικό. Είναι πιο πολύ για τσίμπημα, για κρασάκι, για άραγμα στο μπαλκόνι. Μπράβο. Ξεκινάμε με μια μπρουσκέτα ή κροστίνη, είναι φρυγανισμένο ψωμί με βούτυρο. Και από πάνω έχουμε σοταρισμένα μανιτάρια με θυμάρι. Βάλαμε λίγο απάκι για να δώσει τη γεύση. Αμάρε, παιδιά μου, περιγράφει. Και από πάνω έχουμε νιβατό. Πρώτα εσύ. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε μια ζεστή σαλάτα από σταυναγκάθι, της οποίας η βινεγκρέτ είναι ζεστή. Τη γίνεται με σοταρισμένο απάκι. Ναι. Και για να κάνουμε τη βινεγκρέτ έχει μέσα πορτοκάλι, έχει μέσα... Τέλειο. Μίλες άλλα, μίλες τις γυναίκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί να πάρει και στο τέλος ο Άκης έκανε ένα καταπληκτική δουλειά στο κόψιμο. Έκανε ένα φοβερό καρπάτσιο. Με μια σάλτσα από νιβατό. Πολύ ωραίο. Έφαγες εσύ. Νομίζω ότι αξίζουμε όλοι χειροκρότημα, αλλά λίγο παραπάνω χειροκρότημα. Αξίζει. Ο Γιώργος Παπακώστας, διότι ήταν δικές του δημιουργίες. Και να μην σας άρεσαν, πρέπει να πείτε ότι σας άρεσε. Δεν το συζητάω, εγώ το κομμάτι το τελευταίο το έχω πάρει. Ωραία, θα το πάρεις. Θα το πάρω, εννοείται. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καθίστε βέβαια, δεν φεύγετε, αλλά εμένα ο δικός μου ρόλος δεν έχει τελειώσει ακόμα, γιατί ήρθε η ώρα να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα από τα Γιάννενα ρωτάει όταν κάνει κέικ βανίλιας γιατί τις ξεραίνεται την επόμενη μέρα. Πρώτα απ' όλα, Αλεξάνδρα, πρέπει να κάνεις δικές μου συνταγές γιατί δεν ξεραίνονται την επόμενη μέρα. Δεύτερον, σε περίπτωση που θες να ακολουθήσεις άλλες συνταγές, σου λέω το εξής, ότι το κέικ είναι ένα ζυμάρι συνήθως που έχει αρκετό βούτυρο, αρκετό αλεύρι και λίγη υγρασία. Δεν βάζουμε πολύ υγρασία εκτός από κάποιες συνταγές που επιτάσσουν να βάζεις παραπάνω υγρασία γιατί ψήνονται διαφορετικά. Δεν βάζουμε βούτυρο. Δεν θα σου εξηγήσω τώρα λεπτομερώς. Απλά, αφού ό,τι καταλαβαίνω, εφόσον κάνεις κέικ βανίλιας, θα χρησιμοποιήσεις αρκετό βουτυράκι. Φρόντισε την επόμενη μέρα ή με το που το φτιάξεις να βγάλεις κατευθείαν το κέικ από τη φόρμα μετά από 10 λεπτά, να αφήσεις πάνω σε μια σχάρα να κρυώσει περίπου μια ώρα και κόβουμε κομμάτι και κλείνουμε πολύ καλά με μια συσκευασία, μια πλαστική συσκευασία, με μια μεμβράνη, με ένα καπάκι, ό,τι και αν βρεις κλείσε, γιατί το κέικ αφυδατώνεται. Είναι πάρα πολύ λογικό. Λοιπόν, ο Νίκος από Ηράκλειο λέει πως έπεισε ένα κοτόπουλο στο φούρνο χωρίς την πέτσα προκειμένου να το κάνει πιο light και τελικά το βγήκε στεγνό. Πώς μπορεί τελικά να το κάνει light αλλά να μην είναι στεγνό? Λοιπόν, να σου πω ότι ουσιαστικά στο κοτόπουλο την πέτσα, άμα θέλουμε να το κάνουμε light, πρέπει να την κρατήσουμε. Γιατί η πέτσα στο κοτόπουλο όταν το ψήνουμε στο φούρνο λειτουργεί σαν αλουμινόχαρτο και σαν λαδόκολλα μαζί. Καλύτερα είναι να βάλεις το φούρνο στους 250 βαθμούς, να ψήσεις το κοτόπουλο και να καεί η πέτσα και μετά να την αφαιρέσεις, παρά να την αφαιρέσεις από πριν. Άσε την πέτσα στο κοτόπουλο και αφαίρεσέ την μετά. Ποτέ δεν βγάζουμε σε ολόκληρο κοτόπουλο την πέτσα πριν το ψήσουμε. Τη βγάζουμε μετά και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, τελείωσαν και οι ερωτήσεις σας, οπότε σιγά σιγά θα πάω προς τη μέση. Και ήρθε η ώρα να σας ευχαριστήσω που ακόμα μία φορά μας παρακολουθήσετε. Να ευχαριστήσω και το κοινό μας που πολύ αντικειμενικά, γιατί όντως γίνεται αντικειμενικά, κρίνει κάθε φορά το πιάτο που θεωρεί ότι είναι καλύτερο και βέβαια μας κρατάει συντροφία γιατί μόνοι μας εδώ πέρα μαγειρεύεις μόνος του, δεν έχει αξία. Σκοπός είναι να μαγειρεύεις με φίλους, με παρέα και να το μοιράζεις με αυτό. Τι άλλο να ευχαριστήσω? Τη μαμά μου, τον μπαμπά μου να τους ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω τους διαγωνιζόμενους που έρχονται. Και βέβαια τους καλύτερους σεφ που θα μπορούσαμε να έχουμε σε αυτή την εκπομπή. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ραντεβού στο επόμενο Ready Steady Cookies.
Καλώς ήρθατε στο Ready Steady Cook, την αγαπημένη σας εκπομπή με τις δύο φανταστικές ομάδες. Τους κόκκινους και τους πράσινους, την ντομάτα και την πιπεριά. Λοιπόν, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, δύο σεφ διαγωνίζονται σε κάθε ομάδα. Ο πρώτος σεφ για σήμερα είναι ο αγαπημένος μας και πιο στυλάτος μάγειρας που υπάρχει στην Ελλάδα, Γιώργος Παπακώστας! Για μένα γιατί δεν ουρλιάξαμε. Λοιπόν, έχεις ακονίσει καρπίνι? Κόπηκα κιόλας. Πέρα στην κουζίνα σου, γιατί σε λίγο θα ανταγωνιστείς με την καταπληκτική, ανεπανάληπτη, συγκλονιστική Εύα Μοροχάρη. Όλα αυτά για μένα. Παιδιά, δεν πρέπει να φυγέστε πριν τον αγώνα. Τα έχουμε πει αυτά. Πρέπει να είστε αντίπαλοι, σωστοί. Πρέπει να μαλώνετε. Θα είμαστε αντίπαλοι μετά. Λοιπόν, και ας περάσουμε να παρουσιάσουμε σήμερα τους σούσεφ σας. Και ο πρώτος μας σούσεφ είναι ο Χρήστος Αντωνιάδης. Πες μου, σε παρακαλώ, ποια είναι η σχέση σου με την κουζίνα? Μέτρια. Έτσι και έτσι. Μου κάνει. Ωραίος, μονολεκτικός του The Point. Άρα σου αρέσει όμως. Μου αρέσει, μου αρέσει. Σου αρέσει. Τι δουλειά κάνεις και τα λες έτσι, έτσι κουρά τα πράγματα? Πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού. Α, αυτά, ταξιδεύω. Ωραίος είσαι. Ωραία. Λοιπόν, αλλά σήμερα να σου πω ότι η διοικητή σου είναι εδώ πέρα ο κύριος δίπλα, οπότε δεν σε πειράζει, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μας έχει φέρει. Να υπενθυμίσω όλους ότι κάθε φορά ο διαγωνιζόμενος φέρνει 5 υλικά και με αυτά τα 5 υλικά καλούνται να φτιάξουν συνταγές. Το πρώτο μας υλικό είναι. Έχω φέρει σπαράγκια. Και λευκά κιόλα. Λοιπόν, ωραίο υλικό και φρέσκα. Να σου πω ότι στην Ελλάδα γενικά τα λευκά σπαράγκια τα χρησιμοποιούμε μόνο σε κονσέρβα, οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο να δείξουμε και πώς τα μαγειρεύουμε. Λοιπόν. Καρότο. Α, στα λαχανικά μας έχει πάει. Καρότα, σπαράγκια, πολύ ωραία. Το επόμενο. Φέρει λαβράκι. Έχει φέρει λαβράκι ΑΒ επιλογή, προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Και ένα ολόκληρο λαβράκι, αλλά πρέπει να το διαχειριστείς όπως εσύ θες. 20 λεπτά έχεις. Επόμενο. Αγκινάρες. Έχει φέρει αγκινάρες βαρβαστάθης, μαγειρεύονται εύκολα και απευθείας από την κατάπτυξη. Γιατί αν είχατε να καθαρίσετε και αγκινάρες, τότε θα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Επόμενο υλικό και τελευταίο μας. Είναι φράουλες. Φραουλίτσες. Εδώ να σας λέω. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα συνδυάσεις όλα μαζί. Αλλά άμα τα καταφέρεις, νομίζω ότι θα κερδίσω. Θα το δούμε. Το κοινό αποφασίζει. Δεν αποφασίζει εσύ. Έχεις δύο λεπτά για να σκεφτείς και ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε την επόμενη διαγωνιζόμενη που είναι η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Κατά έναν περίεργο τρόπο, όταν έρχονται γυναίκες διαγωνιζόμενες και συναντούν την Εύα, πάντα νιώθουν πιο χαρούμενες, γιατί νομίζω ότι είναι καλύτερα γυναίκα με γυναίκα. Εννοείται. Και τώρα από ό,τι βλέπω είμαστε άντρες με γυναίκες. Για να δούμε τι μας έχει φέρει. Πρώτο μας υλικό που φαίνεται και άλλωστε είναι το φράσο. Φράσο. Τέλεια. Μάλιστα. Μετά πάμε προσούτο. Προσούτο. Ενδιαφέρον υλικό. Ψήνεται, σερβίρεται και έτσι όπως είναι. Γενικά μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Επόμενο μας υλικό είναι. Σπανάκι. Σπανάκι σε φύλλα βαρβαστάθης. Δεν χρειάζεται καθάρισμα και πλύσιμο. Όπως είναι, τα χρησιμοποιείς. Μάλιστα. Επόμενο μας υλικό, είμαστε στα τρία. Κρέας χοιρινό. Μπριζόλα χοιρινή ΑΒ φρες, κρεατικά που θα απογειώσουν τη μαγειρική μας. Και τελευταίο μας υλικό είναι... Όλα. Τρία νεκταρίνια. Τα νεκταρίνια είναι από τα αγαπημένα μου φρούτα. Έπαμε. Κάνει σύσκεψη. Και σε ένα λεπτάκι γυρνάω πίσω γιατί πρέπει να μου πείτε τι θα φτιάξετε. Πάω δίπλα να μου πει τι θα φτιάξει. Είσαι επικίνδυνο. Γιατί? Όχι, όχι, εύκολο είναι σήμερα. Ωραία, για πες. Λοιπόν, πόσες συνταγές? Θέλω να κάνω 4. Ναι. Θα πας εκτός, φαλούς σε 3. Λοιπόν, θα κάνουμε λαβράκι. Ναι. Πάνω σε πουρέ από αγκινάρα και πουρέ από καρότο. Θα κάνουμε σπαράγγια. Θα τα βράσουμε και θα τα σοτάρουμε και θα βάλουμε από πάνω ένα αυγό. Αυγό όπως σε. Ναι. Λοιπόν, και... και θα κάνουμε και μια λεμονάδα με φράουλες. Ναι. Επειδή το αναπληστές καλοκαίρι έχει 35 βαθμούς έξω. Χαλάρα. Μ' αρέσει πολύ. Ωραία, χαίρομαι. Και είναι και έξυπνο τελικά το γλυκό γλυκό που θεωρούμε όλοι ότι είναι γλυκό.
μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και το δείξες μόλις. Έλε. Νομίζω πως σε 20 λεπτά μπορείς να τα καταφέρεις εκτός από τις πουρέδες. Θα το δούμε. Λοιπόν, σου άρεσε το μενού εκεί πέρα? Πάω από εκεί να φάω. Αλήθεια, τόσο πολύ σου άρεσε. Λοιπόν, εδώ πέρα, τι θα φτιάξετε? Λοιπόν, θα κάνουμε ένα ορεκτικό με τα νεκταρίνια. Πόσα νεκταρίνια χρειάζεσαι? Έλα, αυτό είναι δικό σου. Ένα ντύψι σπανακιού. Ναι. Και θα κάνουμε και φυσικά με το πράσο και το χοιρινό. Κάτι πολύ ελληνικό. Χοιρινό. Χοιρινή τηγανιά με πράσο, έτσι ωραίο τραγανό. Λεμονάτο. Ναι, και λίγο πορτοκαλάκι. Θα ήταν ωραίο να έχεις χρυσέλινο, αλλά δεν έχω. Δεν έχω. Δεν πειράζει όμως, γιατί να κάνεις κάτι πάρα πολύ ωραίο, θα βάλεις και το σπανάκι, το προσούτο, στην αρχή. Ναι, ναι, ένα, περισσότερο από 10 λεπτάκια. Είμαι πάρα πολύ καλά. Αλλά όχι πολύ περισσότερο. Λοιπόν, εδώ πέρα, Εύα μου. Πώς πάνε τα πράγματα? Εσπερίδοειδή, έχω βάλει. Μουστάρδα ολικής άλεσης. Κατακριτική στην περίπτωση που δεν την έχετε δοκιμάσει, πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε τη μαγειρική να βάλετε μια φορά μουστάρδα. Η μουστάρδα κανονικά γίνεται από συναπόσπορο. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, την αλέσουμε και παίρνουμε τη μουστάρδα. Αυτό είναι ό,τι πιο ποιοτικό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πρέπει να το βάλετε στη μαγειρική σας. Λοιπόν, εδώ πέρα στο τηγάνι έχει ρίξει και το. Τα ροδάκινα. Νεκταρίνι. Συγγνώμη, ναι, τα νεκταρίνια. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι μαγειρεύουμε. Έχει δίκιο. Ναι, και θα τα σουτάρει. Σκέτα. Και λίγο μέλι. Ναι. Και θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία πράσινη σάλτσα με κόλιανδρο, βασιλικό. Ναι. Και θα τα τυλίξω το προσούτο. Τέλει. Και θα τα σερβίρω με λίγο. Σαν ένα πέστο, αλλά με πολλά μυρωδικά. Ακριβώς, πολλά μυρωδικά. Θα βάλεις κάποιο ψηρό καρπό μέσα? Δεν έχεις? Δεν έχω, θα ήθελα. Θα βάλεις κάποιο τυρί? Δεν έχω. Αλλά τι έχεις? Έχω όρεξη για μαγειρική και μυαλό. Μυαλό. Το πιο βασικό στη μαγειρική είναι αυτό. Δεν μαγειρεύουμε με τα χέρια, μαγειρεύουμε με το μυαλό μας και αυτό πρέπει να το θυμάστε. Λοιπόν, εδώ πίσω τι γίνεται? Τι σου πάνε να χτυπήσεις? Κόλιανδρο. Το κόλιανδρο για να είναι λίγο ψιλοκομμένο. Ωραία. Να είναι ολόκληρο. Ο κόλιανδρος μου αρέσει και μου αρέσει πάρα πολύ σε τέτοιες συνταγές. Αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει. Κάτι σε κεφτεδάκι. Μέντα. Πες μου, ναι. Όχι. Όχι. Κάνω τόσο λάθος. Ναι. Μέντα. Μέντα. Έχεις βάλει μυρωδικά. Μέντα, κόλιανδρο. Θα βάλεις φαντάζομαι και λίγο τι άλλο. Λίγο βασιλικό. Βασιλικό. Α, καλά, αυτή θα είναι πολύ αρωματική. Ναι. Τι φανταστικό πράγμα που είναι τα μυρωδικά σου. Είναι ό,τι καλύτερο. Άμα έχεις μυρωδικά στην κήπη σου δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Και ελάχιστα υλικά. Κατερίνα, τι ανακατεύεις εκεί? Το σπανάκι με το κολιάνδρο και το... Σπανάκι, κολιάνδρο, τι άλλο? Γιαούρτι. Και αυτό εδώ θα συνοδεύσει τι? Μπορώ να δοκιμάσω? Δεν ξέρω αν έχει κάτι ακόμα. Όχι, δεν έχει. Δεν έχω βάλει. Θέλει αλάτι, πιπέρι. Κόλιανδρο έχεις βάλει, αλατάκι, πιπέρι. Άμα θες χαρακτηριστική γεύση από κόλιανδρο, να σου πω ότι εγώ δεν το κατάλαβα. Τελικά. Ναι, θέλει και άλλο κόλιανδρο. Αλλά γενικά σαν ιδέα μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι σαν τζατζίκι με σπανάκι, κάτι καινούργιο, κάτι δροσερό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ελπίζω να σου βγει τελικά η συνταγή. Αγαπητέ Παπαγκώστα, ήρθα να συνεχίσω την πρωτοσαλάτα μου εδώ πέρα. Ναι. Και να σου πω. Ναι. Ότι το μαλλί είναι ατσαλάκωτο. Για ακόμα μια φορά, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά δεν βλέπω τίποτα να γίνεται. Λοιπόν, έχετε ακριβώς 10 λεπτά, φίλε μου. Πιστεύεις ότι προλαβαίνει? Προλαβαίνουμε. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Ready Steady Cook που στα 10 λεπτά δεν έχω δει ούτε ένα πιάτο να στείνεται. Και νομίζω πως έχω αρχίσει να ανησυχώ. Αλλά ας ελπίσουμε να έχουμε μια καλή εξέλιξη και τελικά να στηθούν όλα τα πιάτα. Αγαπημένο μου κοινό, ξέρω ότι δεν έχετε τίποτα να δείτε για να αποφασίσετε, αλλά κάθε φορά ρωτάμε, κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, ποιος νομίζετε ότι θα νικήσετε. Έτσι λοιπόν και σήμερα θα σας ρωτήσω, ποιος νομίζετε ότι θα νικήσει, η ντομάτα ή η πιπεριά? Νομίζω ότι είναι λίγο εισάξιο. Η της ντομάτας λένε ντομάτα, η της πιπεριάς λένε πιπεριά. Τελικά όμως το ποιος θα νικήσει κάθε φορά είναι διαφορετικό από αυτό που ακούγεται κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Γιατί στο τέλος ξαφνικά όλοι αλλάζουν γνώμη και δεν ξέρω γιατί. Είναι μήπως το πώς το πουλάνε οι συνεργάτες σας? Είναι το πώς τελικά το πουλάνε οι μάγειρες? Είναι το πώς τελικά βλέπουν τα πιάτα? Ή είναι τελικά το πώς βλέπουν τους χαρακτήρες που μαγειρεύουν? Δεν έχω καταλάβει με τίποτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ πέρα έχεις κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ναι. Από ένα ολόκληρο λαδάκι έχουμε πάρει 2 κομμάτια. Τώρα αυτά γιατί τα ψιλοκόβεις?
Αυτό λέω να κάνω ένα σεβίτσε, γιατί μου το ζήτησες εσύ. Ωλαλα! Αυτομάτως αλλάξαν όλα, αγαπημένη μου Εύα, γιατί αποφάσισε ο φίλος μας από δίπλα να κάνει 4 πιάτα αντί για 3. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ. Το σεβίτσε, σε περίπτωση που αναρωτιέστε, είναι ουσιαστικά ένα ομό σλάς παύλα ψημένο ψάρι που ψήνεται μέσα στη μαρινάδα. Το μαγειρεύουμε, βάζουμε τη μαρινάδα, το αφήνουμε 1, 2, 3, 5 λεπτά αναλόγως με το πόσο επιθετική είναι η μαρινάδα, γιατί πρέπει να ψήσει το ψάρι ή αυτό που θέλουμε να κάνουμε σε βίτσε, και μετά πάμε και το σερβίρουμε. Ενώ το ταρτάρι είναι εντελώς ομή παρασκευή, όπου δεν ψήνεται με κάποια οξύτητα, το σεβίτσε ουσιαστικά είναι ψημένο και αλλάζει χρώμα και ψήνεται. Σε κάποιες χώρες θεωρείται το street food, όπως εμείς έχουμε την μπουγάτσα στη Θεσσαλονίκη και το πίτα γύρω στην υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω πως είναι πολύ προχώ να πας σε ένα μαγαζί και να πεις πιάσε ένα σεβίτσε. Για street food κάτι τέτοιο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Να πω ότι εγώ σαν Άκης, από ό,τι βλέπω, εκεί πέρα γίνονται περισσότερες δουλειές. Εδώ πέρα βλέπω δύο κατσαρόλες από πίσω να δουλεύουν πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί έχουν ρίξει μέσα σε βραστήρες τα σπαράγγια. Γενικά κάνουν δουλειές, αλλά σαν πιάτα δεν έχω δει τίποτα. Πες λίγο με το μακεράκι σου, Χριστό, άμα είναι έτοιμο το λοιπόν, τέτοιο. Εδώ πέρα έχουμε κάνει μια πολύ ωραία σάλτσα. Νομίζω ότι είναι αρκετά αραιή. Είναι αραιή, θα τη διορθώσω τώρα. Με λίγο μουστάρδα, με λίγο λαδάκι. Με λίγο λάδι. Λοιπόν, έχουμε 7 λεπτάκια, κυρίες και κύριοι. Μπορώ να πάρω ένα κομματάκι να δοκιμάσω. Φυσικά. Λοιπόν, με κάποιον τρόπο πρέπει να βοηθήσει να δέσει τη σάλτσα. Ναι, θα τη δέσει τώρα. Να σου πω εκεί πέρα ότι νιώθω τη μουστάρδα, νιώθω όλα τα αρώματα. Να μετρήσω και τρία. Τρία ήταν. Τρία. Ένα, δύο, τρία. Όντως. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Έχετε 20 λεπτά! 20 λεπτά και οι δύο. Ο μεγάλος μας νικητής παίρνει ένα μίξερ από την Kenwood, ένα μίξερ που θα κρατήσει για μία ζωή και μία δωροπιταγή από τα ΑΒ Βασιλόπουλος. Και ο ιτημένος, αλλά όχι χαμένος, βέβαια θα πάρει 200 ευρουλάκια να πάει να αγοράσει ό,τι θέλει από τα ΑΒ Βασιλόπουλος. Οπότε, τώρα, είναι σε υπερένταση και οι δύο ομάδες, δεν μπορώ να τους κρατήσω άλλους να κάθονται στις κουζίνες. Είναι έτοιμοι, έχουν πάρει φωτιά ήδη οργανώνονται και δεν έχουν πιάσει ακόμα μαχαίρι. Αυτό που θέλουν είναι να πιάσουν το μαχαίρι. Αλλά μαχαίρι θα πιάσουν με το σύνθημά μου. Με το ready, steady, cool! Άρχισαν τα 20 λεπτά να μετράνε και εγώ έχω πολύ σημαντική δουλειά εδώ πέρα. Έχω να φάω το νεκταρίνι μου. Λοιπόν, εδώ θα το φασάκι. Πάω δίπλα, okay. Δεν πειράζει. Παπακώστα, με τι ξεκινάς, γιο? Ξεκινάω να βράζω τις αγκινάρες, επειδή είναι παγωμένες και θέλουν λίγο ώρα παραπάνω. Ναι. Θέλω να είναι και σωστές κατσαρόλες για να κάνουμε την Ολλανδές. Θα καθαρίσω το ψάρι για να είναι... Πάμε. Λεμόνια, στίβε λεμόνια και πρώτα τα σπαράγγια, μπράβο. Δεν πειράζει, το πίλερ είναι από κάτω σου. Αυτό δεν είναι από την τσέντα μου, οπότε δεν με νοιάζει. Λοιπόν, άρα ξεκινάς με τις αγκινάρες να κάνεις πουρέδες. Το ψάρι πώς θα το κάνεις ακριβώς? Το ψάρι θα το φιλετάρω και θα το κάνω σωτέ. Θα το σκίσω σε διατομές, θα βάλω λίγο αλάτι και θυμάρι για να το σωτάρω. Θέλω να γίνει κρίσπι η πέτσα, άρα θέλω χαρτί για να το στεγνώσω. Αυτό okay. Που λέει και ο Γιώργος είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ένα ψάρι ολόκληρο για να το ψήσουμε στο φούρνο χρειαζόμαστε τουλάχιστον 25 λεπτά. Και παραπάνω. Μπορεί να πάει και 30, μπορεί να πάει και 35. Άμα φιλετάρουμε και βγάλουμε μόνο φιλέτα, πόση ώρα θέλει, Γιώργο μου? Ούτε 6. Ούτε 6. Δυνατή φωτιά θέλω. Εγώ θα έλεγα 2 με 3 λεπτάκια. Είναι αρκετά. Εύα μου, πες μας πώς έχεις ξεκινήσει. Σοτάρω το σπανάκι για να φύγουν τα υγρά τα πολλά. Μετά θα το στύψω λίγο ακόμη. Ναι. Με μια σκελίδα σκόρδο θα το αρωματίσω τώρα με λίγο lime. Ναι. Για να πάρω λίγο τον... Θεωρείς ότι έκανε σωστά να ξεκινήσει πρώτα με το σπανάκι και το κρέας? Τώρα θα βάλω και το κρέας. Απλά θέλω να καθαρίσω λίγο την μπριζόλα μου. Α, θα βγάλεις μόνο το καρέ από μέσα. Ναι. Το λιπάκι δεν θα το βάλεις? Θα βάλω λίγο το λιπάκι. Χωρίς λιπάκι το lime, τέλειο. Lime. Μυρίζει υπέροχα.
Πέρα μου είναι τηγανάκι, Κατερίνα μου. Είμαστε λοιπόν, μια χαρά εδώ. Η Κατερίνα τι δουλειά έχει να κάνει? Λοιπόν, η Κατερίνα, καταρχήν, σήμερα με τον διπλανό μας παίκτη, η Κατερίνα είναι αστυνομικός, ενώ ο δίπλα παίκτης είναι πλοίαρχος, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι, παρά με προσοχές. Είμαστε πάρα πολύ ασφαλείς στην εκπομπή σήμερα. Ναι. Ωραία. Δεν ξέρω τι κάνεις σαν αστυνομικός, εδώ πέρα για να κερδίσεις πρέπει οπωσδήποτε να πείσεις στο κοινό ότι είσαι πάρα πολύ ενεργή και αγαπάς αυτό που κάνεις. Πίστεψέ με ότι ό,τι συνταγή και να κάνει δεν έχει σημασία. Ένα γιαούρτι, Κατερίνα. Ναι, ναι. Παπακουστά. Έλα, πες μου. Να κλείσεις το ψυγείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα. Πού είχαμε μείνει εδώ πέρα, στο πράσο. Μπορώ να βοηθήσω σε κάτι, να κάνω κάτι εγώ. Όχι. Μπορώ να βοηθήσω λέγοντας. Θες να κόψεις τον νεκταρίνι που τα αγαπάς και πολύ σε 8 φέτες. Μπορώ να βοηθήσω λέγοντας ότι είσαι στα 15 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Αυτά σου έχουν μείνει. Οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να αρχίσει να παίρνει κάτι περισσότερο μορφή. Γιατί το μόνο που έχω δει εδώ πέρα είναι λίγο σπανάκι να σοτάρετε και τα 15 λεπτά. Μην ανησυχείς καθόλου. Δεν ξέρω αν είναι αρκετά. Πόσο θες το νεκταρίνι? Σε περίπου 8 φέτες. Τι, σε δυσκόλεψα εσένα από εκεί. Το υπολογίζω πώς θα το κάνω. Α, okay. Έτσι δηλαδή, στη μέση. Μη με καταστρέψεις. Όχι, όχι. Σου έχω εμπιστοσύνη. Λοιπόν, εσείς κοιτάζετε εδώ πέρα και την εκτέλεση και την ιδέα, γιατί στο τέλος θα ψηφίσετε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ψηφίσετε το γενικό σύνολο της ομάδας. Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι αυτός που αγαπάει περισσότερο τη μαγειρική και αυτός που σέβεται περισσότερο τα πιάτα του πρέπει να νικήσει στο τέλος. Λοιπόν, στα 8 είπες, στα 8 θα σου το δώσω. Ευχαριστώ. Εδώ. Και νομίζω ότι ήταν αρκετή βοήθεια που έδωσα. Πρέπει να πάω να βοηθήσω και δίπλα να αφήνω στην άκρη. Είσαι φανταστικός, αγαπάμε πολύ. Αφού είσαι και εδώ πέρα. Τέλεια. Θέλω να μου κάνεις αυτά άμα μπορείς. Χρήστο μου. Okay, πολύ γρήγορα κάνε μου αυτά. Μπορώ okay. να βοηθήσω σε κάτι. Στίβω λεμόνια και θα σου καθαρίσω τα σπράγγια που μου αρέσει. Θα έχω καθαρίσει τα σπράγγια. Θα καθαρίσει και τα έχουμε βάλει μέσα στο βραστήρα για να βράσουν πιο γρήγορα. Τι θέλει, δεν έκανε τελικά. Το έκανα. Λοιπόν, Θεό. Ναι, ο Γιώργος έκανε τα σπράγγια μέσα στο βραστήρα για να μην βράζει καινούργιο νερό. Οι αγκινάρες έχουν μπει να βράζουν. Οι αγκινάρες έχουν μπει και βράζουν ήδη. Βράζουνε. Βράζουνε. Είναι στο τέρμα. Λοιπόν, είστε σε καλό σημείο να σου πω ότι έχει άλλα 13 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Ναι, θα έχω λίγο χρόνο να πιω τη λεμονάδα μου. Το ξέρει, φίλε μου, Άκη, ότι έπρεπε να ξελεπιάσω το ψάρι. Γιατί ο κύριο Χρήστο. Άμα μπορεί να καταφέρει και να ξελεπιάσει, ρε φίλε, σε 20 λεπτά. Εύκολα, έτοιμα θα στα δούμε, φιλέτα. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, λαβράκι τέλο, φιλέτο έτοιμο. Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, πίστευα τουλάχιστον ότι θα έκανε καρπάτσιο με φράουλε ή ένα σεβίτσε. Γιατί είχε και φράουλε, εγώ θα το έκανα. Αλλά δεν το έκανες. Δεν το έκανα. Βέβαια, μπορεί και να το κάνω. Αρκετό χρόνο για να μπορέσει να το κάνεις τώρα. Έχω αρκετό σου χρόνο. Σου μένει κάτι περισσότερο. Θα δοκιμάσουμε τις υπερπιατάρες μας, γιατί πραγματικά ξέρω. Τι έκανες 4. Όχι, είναι συνοδευτικά. Παναγία μου. Πάμε σε διαφημίσεις. Και ήρθε η στιγμή της δοκιμής. Να σας πω σε όλους ότι όσο άβαλα νιώθετε αυτή τη στιγμή και θέλετε να δοκιμάσετε όλα τα πιάτα, το ίδιο άβαλα νιώθω και εγώ, οπότε συμπάσχω. Θα πάμε πρώτα με τους κόκκινους και Χρήστο μου. Πώς νιώθεις που μαγείρεψες μαζί με τον Τζόρτζ? Τέλεια. Πολύ τέλεια. Ωραία. Εμπειρία καλή. Τζόρτζ, τι πιάτα φτιάξαμε? Λοιπόν, φτιάξαμε κλασικό πρωινό, γαλλικό, ιταλικό, αμερικανικό, το βρίσκεις παντού πλέον, με λευκά σπαράκια και αυγό, τηγανιτό αυγό, όχι ποσέ. Κάναμε τελευταία στιγμή per your request ένα περουβιανό σεβίτσε από λαβράκι. Κάναμε ένα λαβράκι με δύο πουρέδες. Αγκινάρα και καρότο. Αγκινάρα και καρότο. Και κάναμε και μία λεμονάδα φράουλα. Ναι. Πιο πολύ την κάναμε για να την πιούμε εμείς, αλλά δεν προλάβαμε γιατί μας έχωσες. Καθόλου αλκοόλ έβαλες μέσα? Όχι, γιατί δεν έχει εδώ πέρα στην κουζίνα. Θα μπορούσαμε. Πόκια. Λοιπόν, Χρήστο μου, πάμε να δοκιμάσουμε πρώτα απ' όλα τα σπαράγγια. Λιώνει, βλέπω. Πολύ μαλακό το σπαράγγι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο είναι και συγγεύσιμο. Μ' αρέσει πολύ το ψάρι. Πολύ ωραίο το ψάρι, ζουμερό. Πολύ ωραίο άρωμα. Έχει και τη γεύση αυτή σαν ούζο που έχει από το εστραγκόν. Τέλα ρε. Το καταλαβαίνεις, όντως. Θηρίο. Ναι.
Με άριστα το 10 πόσο δίνεις στον Τζόρτζ? 10. Έλα ρε. 10. Και πάμε στην ομάδα της Πιπεριάς. Αγαπημένη μου Κατερίνα, πρώτα απ' όλα πώς είσαι? Πες μου μετά τη συνεργασία σου με την Εύα. Α, δεν το συζητάω. Πέρασα υπέροχα. Θα γίνετε φίλες. Σίγουρα. Το ήδη το έχουμε κανονίσει. Να μπαίνεις και στο blog της, να μου τα είπε, τις είπα, θα κάνουμε και ανταλλαγή τηλεφώνου. Πρώτα και εκείνο θα πάρω και τις συνταγές που φτιάξαμε. Μπράβο. Μόνο και μόνο από τη διαδικασία την όλη κατάλαβα ότι όλο αυτό το πράγμα είναι κάτι το ξεχωριστό από αυτό που μαγειρεύω κλασικά εγώ. Νομίζω ότι αυτό πρέπει όλοι να το καταλάβουν, ότι δεν έχει σημασία το πιάτο, τα χέρια, τεχνικές και όλα αυτά. Σημασία έχει το πόσο αγαπάς και το πόσο σκέφτεσαι περί μαγειρικής. Πάμε να μάθουμε όμως τι πιάτα έχουμε φτιάξει. Λοιπόν, έχουμε ένα ντυπ σπανάκι σε μπρουσκέτα, μία χοιρινή τηγανιά με τραγανό πράσο και έχουμε και το προσώτο με τα νεκταρίνια, ένα πολύ ωραίο ορεκτικό με μία σάλτσα βέτα. Άρα, ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο ορεκτικά, το προσώτο και, και τις μπρουσκέτες. Σωστά. Και ένα κυρίως πιάτο που είναι το κλασικό πράσο χοιρινό που τρώμε στο σπίτι, αλλά δεν είναι κλασικό γιατί έχεις βάλει προσώτο, λεμόνι και βέβαια έχεις βάλει και τα νεκταρίνια. Συγχαρητήρια, εξαιρετική δουλειά, αλλά πάμε να δοκιμάσουμε σιγά σιγά. Αμάν με το μαχαιροκρίνο μπρουσκέτο, παραγία μου, πιάστε να με το χέρι. Αυτό, αυτή είναι η φορολογική μπρουσκέτα. Θέλω να ανοίξω διαγωγή, σε παρακαλώ πολύ. Ναι, και αυτό τώρα το πιάνουμε με το χέρι. Είτε, κορίτσι. Μπράβο, το κορίτσι. Αυτό σου δίνει την αίσθηση του τζατζικιού, χωρίς να έχει το σκόρδο το οποίο να σε ενοχλήσει ή να σε πειράξει. Πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ ωραίο έχει γίνει το πράσο. Έχει πέσει και λίγο το μέλι μέσα, το έχει δώσει τη γλυκάδα που θέλει. Είναι τέλειο. Δεν ξέρω τι έκαναν σε εσάς. Εμένα κάποιος με έπεισε παραπάνω. Φυσικά δεν μπορώ να πάρω θέση, γιατί δεν ξέρω άμα θα έπρεπε. Εγώ σίγουρα με αυτά που άκουσα θα πήγαινα με ένα μενού. Το θέμα είναι τι θα κάνατε εσείς και με ποιο μενού θα πηγαίνατε. Οπότε, σας παρακαλώ πάρα μα πάρα πολύ να είστε αντικειμενικοί και να ψηφίσετε αυτόν που νομίζετε ότι αξίζει περισσότερο να νικήσει. Με το 1, 2, 3. Νικήτρια ομάδα στο σημερινό μας επεισόδιο είναι η ομάδα της... της Πιπεριά. Λοιπόν. Έλα, έλα τα κορίτσια. Κατερίνα μου, έχεις δύο δώρα. Το πρώτο σου δώρο, το μεγάλο μας δώρο, είναι μία κουζινομηχανή της Kenwood. Δες. Αλλά επειδή είμαστε σοβαροί επιχείρηση εδώ πέρα, δεν δίνουμε ένα δώρο, δίνουμε και δεύτερο. Να κάνεις τα πρώτα σου ψώνια 100 ευρώ δώρο επιταγή. Τα ήθελα λίγο περισσότερο, αλλά το πίπερο. Και στη σάλτσα σου τα ήθελα περισσότερο δέσιμο. Εδώ πέρα συνεχίζουμε με το σαλάτα μου. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Να σου πω ειλικρινά ότι έχω αρχίσει να ανησυχώ πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβει τελικά ο Τζόρτζ να ετοιμάσει όλα αυτά που έχει υποσχεθεί ότι θα φτιάξει. Είναι αρκετά και είναι δύσκολα σαν παρασκευές. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον όταν ήμουν σε αυτήν την ομάδα προτιμούσα με τα καρότα και με τις αγκινάρες να κάνω μια κρύα σαλάτα που το μόνο που θα χρειαστεί να κόψει σε λεπτές φέτες και να σερβίρω, γιατί είναι κάτι πιο εύκολο στη χρήση, και να ασχοληθώ περισσότερο με τα λαβράκια και με το καρπάτσιο μου. Αυτός έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα με πουρέδες από εδώ, πουρέδες από εκεί, σπαράγγια από εκεί, λαβράκια από εκεί, καρπάτσια από εκεί και γενικότερα όλες οι διαδικασίες που έχει διαλέξει θέλουν χρόνο και θέλουν χέρια. Και δεν έχει πάρα πολύ χρόνο. Ο χρόνος που έχει είναι μόλις 5,5 λεπτά. 5,5 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Πράσο βλέπω να κόβεται αυτή τη στιγμή, κάτι που δεν ξέρω πώς θα το κάνετε. Γιατί ένα πράσο χρειάζεται τουλάχιστον 3-4 λεπτά και στο τάρισμα για να μαλακώσει. Μια ευχάριστη έκπληξη, βλέπω κάτι μπρουσκετούλες πίσω. Δεν ξέρω πού θα τις χρησιμοποιήσουν.
και μια ευχάριστη έκπληξη το ότι βλέπω τελικά να στείνονται πιάτα σε αυτή την ομάδα σε αντίθεση με την άλλη που δεν έχω δει ακόμα ούτε ένα πιάτο να στείνεται. Αλλά είμαι σίγουρος πως ο Παπακώστας στο τέλος κάτι θα κάνει. Κάνει τα μαγικά του. Ένα από τα τέσσερα να το βγάλω, ε. Λοιπόν, η ώρα που έχεις Παπακώστα μπροστά σου είναι κάτι παραπάνω από 4 λεπτάκια. Okay. Εδώ πέρα τελειώσαμε το πιατάκι μας. Σχεδόν, δεν είναι ακόμη έτοιμο. Να πω μια ιδέα. Παρακαλώ. Το μόνο που θα ήθελα εκεί πέρα είναι μπόλικη σαλάτα φρέσκων μυρωδικών. Ανακάτεψε κόριανδρο, βασιλικό, μέντα, δυόσμο, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, βάλα από κάτω και είναι ολοκληρωμένο. Αυτό θα έκανα εγώ. Αλλά τι θα κάνετε εσείς, είναι εντελώς διαφορετικό. Ειλικρινά σου λέω, έχω αρχίσει να αγχώνομαι πάρα πολύ. Μπορώ να βοηθήσω, μπορώ να ξεκινήσω να στείλω ένα πιάτο. Θέλεις να μου κάνεις, άμα θέλεις, την Ολλανδές που δεν θα βγάσω. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να το πάρε ένα κρόκο. Ο σωστός σου φαίνεται στην Ολλανδές. Αυτό λέει. Εγώ εντάξει, να σας πω ότι πραγματικά τώρα στη σχολή μας όταν ξεκινήσαμε μαγειρική από τα πρώτα μαθήματα που κάνουμε πάντα είναι να κάνεις Ολλανδές και Μπερνές. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με ένα ρεντουξιόν από εστραγγόν και λεμόνι και μπλα, μην σας μπερδεύω. Αλλά δεν υπήρξε ούτε ένας μαθητής στην τάξη που να μπορέσει να κάνει Ολλανδές. Και νομίζω ότι πολύ λίγοι μπορέσαν και στη διάρκεια της ζωής τους να κάνουν Ολλανδές. Γιατί αν και ακούγεται εύκολο είναι πάρα πολύ τεχνικό ή θα μπορέσεις να τη φτιάξεις και θα βγει το πιο τέλειο πράγμα που έχεις δοκιμάσει σε σάλτσα στη ζωή σου ή θα βγει ομελέτα τηγανητή. Δεν έχει κάτι ενδιάμεσο. Ή θα πετύχει ή αν δεν πετύχει φαίνεται. Σε μόλις 3 λεπτάκια. Καβαγκώστα. Θα σου κάνω τη χάρη τότε. 3 λεπτά. Νομίζω θα κάνεις Ολλανδές ή όχι. Μάλλον δεν θα σου την κάνω τη χάρη. Δεν θα μου κάνεις χάρη. Σοφή επιλογή. Τώρα. Καλύτερα να μην κάνεις κάτι άμα δεν μπορέσεις να το παραδώσεις. Εδώ πέρα σου στάρουμε τα πράσα. Να σου πω ότι εγώ θα έβλεπα πολύ ωραία και μια σούπα με λίγο πουρέ και πράσο. Πολύ είναι κλασική σούπα που σερβίρεται στο εξωτερικό. Συμφωνώ πατάτα και πράσο. Και επειδή έχει το προσούτο, επειδή είναι ham, leek and potato, είναι κλασικό συνδυασμό, έχει και το ham μέσα, θα μπορούσε να βάλει crispy προσούτο από πάνω. Αυτό θα έκανα εγώ. Αλλά εσύ νομίζω ότι θα κάνει τι. Θα κάνω αυτό που βλέπει εδώ. Καλά, αυτή η σαλατούλα μας τελείωσε και είναι καταπληκτική. Λίγο πιπεράκι φρέσκο λίγο από πάνω. Λίγο πιπεράκι βέβαια. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να τη σκεφτεί κανείς. Κάτσε εδώ. Το απόλυτο ορεκτικό. Ειδικά άμα τα νεκταρίνια είναι φρέσκα και στην εποχή του, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Η αντίθεση γλυκού αλμυρού μαζί με μπόλικα μυρωδικά μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό που θα προσθέσω εγώ είναι έχεις λάιμ ή τελειώσαμε. Έχετε ένα λεπτό μπροστά σας, Γιώργο. Ένα λεπτό νομίζω πως είναι λιγότερο από λίγο. Νομίζω είναι λιγότερο από αρκετό. Και τι θα έκανα. Μπορεί να έδινα την επιλογή σε κάποιον, ένα thank you, να βάλει λίγο παραπάνω λεμονάκι ή lime ή οξύτητα τελικά στο πιάτο του. Οπότε θα κόψω αυτά εδώ, θα τα αφήσω εδώ για να μορφύνει λίγο περισσότερο το πιάτο. Εδώ, ίσα ίσα. Και, Κώστα μου, τι μπορώ να κάνω σε εσένα. Σε μένα, άμα θέλεις. Θα ψηξήσω εγώ το ψάρι, άστο. Όχι. Σπάσε μου το αυγό. Πού το έχω βάλει το αυγό. Εδώ είναι. Μπράβο, σπάστο μου εδώ πέρα να κάνουμε ένα fried egg. Από πάνω. Ναι. Πολύ ωραίο και πολύ έξυπνο. Μπράβο. Πιπεράκι, αλατάκι και έχεις κάτι λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Οπότε ή ζορίζεσαι και σερβίρεις ή τελικά δεν βγαίνεις ακριβώς στο λόγο σου για αυτά που είπες ότι φτιάξεις. Το μπορεί, φέρ' το μπορεί, κάτω. Πιπεράκι, αλάτι. Ναι. Θα προλάβεις φίλε μου, θα προλάβεις! Έβα μου! Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε δίπλα! Είμαι σχεδόν έτοιμη! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, αυτό που! Εδώ! Πάντα σπαράγγι, άλλο πιάτο! Θα σας πω ότι θα σας αφήσω χαριστικά 3 ακόμα δευτερόλεπτα. Και με το που περάσουν τα 3 δευτερόλεπτα, Γιώργο, ενώ με το που βάλεις τα αυγό και τελείωσε, μπράβο, αφήστε ό,τι βρίσκεται στα χέρια σας, αυτό ήθελα. Δεν έχετε δικαίωμα να κουμπίσετε τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις αγαπημένες μας. Είπα να σταματήσετε και δύο. Γιατί το κάνετε αυτό, 20 λεπτά έχετε, δεν έχετε παραπάνω. Να σε έχεις να πάρει το πάθος. Γιατί. Ευτυχώς ήταν εισάξιο και για τους δυο σας. Σας έδωσα 5 δευτερόλεπτα. Θα τα πάρω πίσω άλλη φορά. Πάμε να δούμε διαφημίσεις και μόλις γυρίσουμε.